Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Για να δούμε τον Πάουκ στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Θα δούμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις. Πίσεσβαρ πατάει περιοχή. Όχι, γυρίζει την μπάλα πίσω. Όπω σε κάνει, ασούτ κάπου βρίσκει μπάλα. Πέλκα στο rebound. Τσιμπάει την μπάλα. Πέλκα στο rebound. Έλα, κόρη μου. Για τον Τζούμπα. Πονάνε. Πονάνε. Τζούμπα γκολ. Τζούμπα γκολ. Τζούμπα γκολ. Τζούμπα πανηγυρίζει το μεταλάκι. Ο Πάουκ ανοίγει λογαριασμό. Ένα στο Πάουκα. Αεπάουκ 0-1 πάλι. Πάλι εδώ στο Μαρούσι. Με τον Τζούμπα έχουμε ένα καταπληκτικό γυριστό. Την κατάλληλη στιγμή ο Πάουκ ματώνει δικιά. Μπαίνει μπροστά στο σκορ και τυπάνεται για το μονόμετρο. Αεπάουκ 0-1 Πάουκα. Γιατί δεν φίλε και φίλοι. Εδώ στο Άκα. Έλα καλημέρα. Έλα καλημέρα τα μπλούχε μου, Κωνσταντίνε μου. Μονοπετράκι, μονοπετράκι, βέρες, τι να κάνουμε ρε φίλε, μετά από τη σχέση, το γάμο, το φλερτ, τον αραβόνα έχουμε και το γάμο, τι να κάνουμε. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου. Ανανεωμένο σε βλέπω. Φρεσκαδούρα με λίγο ύπνο, αλλά ναι. Θυμάσαι καλά κάτω. Είσαι εκεί κάτω με τρεις ώρες ύπνο, την κίνηση. Τρεις-τέσσερις ώρες. Τζιτζιλώνει να πούμε γύρω. Σε ψάχναμε, σε θέλαμε γιατί βγαίναμε έξω βόλτες να πούμε, λέμε ένα Κωστή εδώ να τα κάνει γιάχμα να, λίγο. Κοιτάς καυγάς, Εντάξει, δεν έγινε, δεν, τι να γίνει καυγάς. Όλα κομπλαδούρα. Τι γίνεται, καλημέρα. Τι καλά, πήρατε και την κερκίδα εκεί πέρα. Είχε φουσκωτή του Σαββίδη, ρε παιδί. Είχε. Ναι, είχε. Έστειλε τα κομμάτια. Έστειλε τα κομμάτια και πολύ καλά ήταν. Τι πράγματα είναι αυτά, τι τρόπο λέει είναι αυτό. Α, είμαστε άτροποι. Άκουγα εγώ αέρα σπορ. Κακοί. Καλά, εντάξει τώρα εν μέρη μπορεί να έχουν λίγο δίκιο. Δηλαδή έρχονται τώρα δύο χρόνια εδώ πέρα, μα παίρνουν τι κερκίδε, μα παίρνουν το κύπελο. Ναι. Μα παίρνουν το μάτς με το χορτάρι. Ναι. Εντάξει, κάτι πρέπει να πούνε τα παιδιά. Σ' άκουγα εγώ στην αέρα σπορ. Τι έλεγαν στην αέρα σπορ. Ήρθαν οι κακοί. Πολιτισμό είναι αυτό. Φαντάζομαι να έρχομαι εγώ στο σπίτι σου και να τα κάνω όλα γιάχμα. Έτσι, να σε κερδίζω, να σε περνάω καλά με στο σπίτι σου, να απλώνω τα πόδια πάνω στο τραπέζι, να τα σπάω κιόλα και να παίρνω ό,τι βρίσκω και να φεύγω κιόλα. Κοιτάξατε ένα μπουκάλι στο κοπιτσί. Αυτό έγινε μετά. Αυτό έγινε μετά. Ναι. Μετά λέει τα δύο κανίβαλοι λέει, που κάνανε διάφορα τα τρομπόνια. Μορφασμού πίσω από την τηλεόραση. Τροπή πράγματα σε μια χώρα πολιτισμένη. Ναι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έλα, δηλαδή πρώτη φορά. Δεν έχουν ξαναγίνει. Που σφίζει από πολιτισμό. Υγεία, δικαιοσύνη. Ναι. Οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά. Άναγιά σου. Οι νομοθέτες, όλα κανονικά. Το Σύνταγμα. Οι δύο κανίβαλοι παοξίδε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να του πειράξω ότι η ΑΕΚ εδώ και 2-3 χρόνια έχει γίνει κομπαρσούλης, ναι. Έτσι, κομπαρσούλα μάλλον. Ναι. Ο Πάουκ έχει βάλει τα γονατάκια του και τη δείχνει πώς φτιάχνουν ομάδες. Πώς μικρύνει η ΑΕΚ έτσι. Ο Πάουκ σε 3 χρόνια έχει σπάσει όλα τα αρνητικά σερί που είχε με την ΑΕΚ και έχει γυρίσει τούμπα εντελώς. Δεν είχε
σερί αρνητικά με την Τρεις ήττες είχα σε τελικούς κυπέλου όλο αυτό τον αιώνα από τον ποδοσφαιρικό, έτσι, από το 20 κάτι που ξεκίνησε όσο το. Εντάξει, ναι. Μου φαίνεται η μία ήταν με Λουκά Μπάρλο, πολύ καλή ΑΕΚ. Πολύ καλή ΑΕΚ. Πολύ, με Μπάγεβιτς Μαύρο, Τάσο Αρδίζογλου. Εγώ θυμάμαι το 83 ναι. Που και εκεί είχαμε κλοπή. Αυτό θυμάμαι γιατί έκανε το πρώτο τελικό στο ΑΚΑ. Θεσσαλονικιό διαιτητή, το Βασάρα. Βασάρα. Με κλοπή. Με κλοπή, ναι. Με κλοπή. Αυτό θυμάμαι. Μόνο αυτό ναι. Το τελικό θυμάμαι. Ήμουνα μέσα 15 χρονών. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ Κωστή τρία τελευταία χρόνια κερδίζει την ΑΕΚ με όλους τους τρόπους. Δηλαδή. Με Έλληνες διαιτητές. Ναι. Με ξένο διαιτητή. Με ΒΑΡ. Με ΒΑΡ. Χωρίς ΒΑΡ. Ναι. Με τι άλλο θες, με καλή εμφάνιση. Με μέτρια εμφάνιση. Ναι, έτσι, ναι. Με κακή εμφάνιση. Ναι. Με άδειο γήπεδο. Με γεμάτο γήπεδο. Με καλό τερματοφύλακα. Με κακό τερματοφύλακα. Με καλό τερματοφύλακα. Με κακό τερματοφύλακα. Με όλους τους πιθανούς τρόπους έχει κερδίσει την ΑΕΚ και νομίζω ότι αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει ότι εδώ και τρία χρόνια ότι ο ΠΑΟΚ είναι άλλο επίπεδο και δικαιωνόμαστε όλοι εμείς εδώ που φωνάζαμε πέρσι ότι το πρωτάθλημα μας το έκλειψε. Πες τη μυρωδιά της Αθήνας. Η μυρωδιά της Αθήνας δεν μπορεί να κατεβήκατε, πήγατε στην κηδεία να πούμε. Άνα μπράβο, να ξεκινήσουμε από εκεί λίγο να πούμε. Πήγαμε στους γόνους. Μας άκουγαν στους γόνους. Ο πεθαμένος. Ποιος πεθαμένος. Σε είπα να πάμε πρώτα στην κηδεία και μετά θα πάμε στο γάμο. Ναι. Μας άκουγαν εκεί τα. Καλά, στο γόνο ακούγεται το Μετρόπολης. Ακουγόταν στους γόνους ο Μετρόπολης. Δεν ξέρω τι γίνει. Βγαίνει διαγώνια έξω είναι από κοντά κάτω αριστερά. Μήπως είναι κοντά στη θάλασσα γι' αυτό. Εντάξει, δεν το λες και πολύ κοντά, ναι. Αλλά είναι. Προφανώς βοηθάει. Κανονικά είμαι χουρχούρ, σαν το πνευμόνι του κόκκινου ακουγόταν. Μια χαρά σας ακούγαμε, σου λέω. Μια χαρά σας ακούγαμε. Ναι. Αφού πήγαμε σαν καφέ εκεί. Εντάξει, ήταν σαν καφέ Πετρωτός λέγονται εκεί. Του Πετρωτού είναι. Δεν ξέρω, Πετρωτός ζαχαρπλαστείου, Πετρωτός καφέ, Πετρωτός δικάσουν όλα εδώ στο χωριό. Πήγαμε στην κηδεία, βρήκαμε εκεί πάω. Πόσο χρόνο ήταν αυτός που πέθανε? 74. Καλά ήταν. Εντάξει, οριακά. Μετά τα 70 είσαι καλά, όχι οριακά. Οριακά, οριακά. Πέρασε στα 70, πήγε 71. Ναι, αλλά έχει κάτι κοτσονάτους 80, Ζερσί Κωνσταντίνε. Δεν καταλαβαίνεις, τελικά ναι. Εδώ χάνονται νέα παιδιά να πούμε. Καλά, άστο, ναι, χάνονται για άλλους λόγους. 74, ναι. 74. Αλλά, αλλά δεν θα πεις τίποτα. Φρεσκαδούρα, αλλά. Ναι, πήγαμε εκεί στην πλατεία, ξέρεις τι ωραία ζωή στους γόνους. Βέβαια. Ηρεμία, εκεί στη Λάρισα, εκεί η Θεσσαλή. Ναι, ναι. Γενικά η Θεσσαλή. Κρίση δεν τους έχει πιάσει. Θες από τα χωράφια τους, θες από τις οικονομίες τους, τα βαμβάκια τους, τις καλλιέργειες. Πρέπει μια χαρά είναι, τους καφεδούμες τους, τα γλυκάκια τους, τα τοστάκια τους, μας χαίρασαν και όλα σε μέρα. Πάνε να πιείς καφέ στη Λάρισα το πρωί 10 η ώρα. Και γίνεται χαμός. Και κατεβαίνει η Λαρισαία φτιαγμένη τσιτσιλόνι. Όλο το πρωί, ζύκη, αυτό έκανε. Βαμμένη, φτιαγμένη και τα γυμνασμένη, λοιπά. Γυμνασμένη και περιποιημένη. Η πρωτεύουσα του καφέ είναι. Δεν πάει εκεί με τον μπλουτζίν και τη μαύρη τη φτέρνα να πιει καφέ. Έτσι. Πρωί, πρωί, και είναι και ψιλοκάβαλες. Και είναι και καλογυμνασμένες. Ψιλοκάβαλες είναι. Μια χαρά είναι. Έχουν γυμνασίσει, έχουν ανεβάσει πολύ το level. Δεν είναι οι βλάχες εκείνες πριν τις 40-50 χρόνια. Και μας ακούγανε. Μας ακούγανε. Μου λέει καλά, λέει ο άλλος το μαγάρισε. Λέει είπε θα έρθει εκεί. Λέω να μην έρθουμε εκεί. Αλλά θα πάμε λέω μετά στο γάμο. Λες, παντού Πετρωτός εκεί στο χωριό. Ναι. Κεράσανε. Ο Πετρωτός. Αφού είναι δικά του όλα. Ναι. Αφού είναι δικά του όλα. Τι φύπιατε. Καφεδάκι, τοστάκι, μας χαίρισαν διπλό ελληνικό. Ήταν και ο Ζαΐρης εκεί. Ο Ζαΐρης όχι, είχε κατέβει νωρίτερα ο Ζαΐρης. Ασύ, ευτυχώς, το γλιτώσανε εκεί πέρα, θα είχε μιμάξει. Ο Ζαΐρης έφαγε μετά, πηγαίναμε παντού κάτω στην Αθήνα, Χαλάνδρια, Πέφτες, τον ήξεραν όλοι. Σέρι, τα καλύτερα εστιατόρια στην Αθήνα. Βρε, πηγαίναμε μέσα και τον κάνανε yes sir, καλό σου παιδί λέει. Ναι. Yes sir, πού είσαι Γιώργα, ρε, μας έλειψες, λέει, στην Αθήνα, ναι. Φεύγουνε τα. Τον αγαπάνε γιατί είναι καλό παιδί. Τον αγαπάνε καλό παιδί και όταν πάει κάνει ζημιές. Τρώει κανένα δυο γουρνόπουλα, τρώει πολύ πράγμα ο Γιώργα. Ένα 90 επί 2 μέτρα. Ένα 2 επί 2 είναι ο Ζαϊράκος. Στο μπάκι του Ζαϊρή. Και μένα βάζει. Τι είναι το στομάχι του Ζαϊρή, είναι σαν το καλάδι του Αϊβασίλη που βάζει τα δώρα μέσα. Πώς θα πάει με ένα κάποια στιγμή πεινούσε πολύ και λέω μην με κοιτάς, δεν είμαι για να μετρός. Έτσι, ναι. Πεινούσε πολύ, θα λαφάω ούλες ο Ζαϊρής. Ούλες, θέλω να φάω, λέω με κοιτάς θα πάμε, λέω γιατί αργήσαμε από συνεδέσεις. Ο Ζαϊρής όταν πάει σε μια ξένη χώρα, ναι. Σε μια ξένη πόλη να πούμε, εκείνο που κοιτάει είναι τα εστιατόρια. Σουζουκάκια, θα με εξεφτυλίσει σήμερα. Ναι. Θα με εξεφτυλίσει γιατί πήγαμε σε ένα. Ψάχνει τα σανσέρ. Εγώ ψάχνω να σας έρθω. Αυτή σχολή εγώ. Εγώ με αυτή σχολή ψάχνω τους αρρύβες να κάνω δημόσιες σχέσεις, να μου πούνε που είναι τα καλύτερα μαγαζιά, να βγούμε, να φάμε. Μπράβο, ναι. Βγήκαμε κιόλας, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για τον Ζαϊρή, το φίλο, θα με ξεφτυλίσει σήμερα. Γιατί? Γιατί πήγαμε να φάμε σε ένα κεμπαμπάδικο. Στο Χαλάνδρι. Ναι. Μπράβο. Και εγώ ήθελα πάπρικα λιφή. Τι είναι αυτό? Και άρχισα να με μουτζώνει και το μαγαζί. Να πάρτα. Τι θα πει πάπρικα λιφή? Δεν είναι πάπρικα, σαλατούλα, πάπρικα. Δεν έχει, εκεί έχει μόνο σαν άχνη για την πετάσα που κάνω. Άσε τους κρύους στα βόρεια πράσινα, σου πω εγώ ιστορία. Ναι. Πάω και στη Βρωμό επάνω. Πάνω και εσύ, Πεντέλη, πού πήγες? Όχι, στη Βρωμό Πεντέλη. Πού? Μαρούσι, πού πήγες? Δίπλα στο Μαρούσι, και Φυσιά. Και Φυσιά, ναι, ωραία είναι κύριε φίλε. Πάω, ποιότητα σε, είναι. Πάω σε ένα μαγαζί να μου που είναι λέει αυτά τα ξένα μαγαζιά, αφρικάνικο πώς τα λένε. Μεξικάνικο. Ναι, ναι, αφρικάνικο ακόμα δεν πάω είναι. Πάω να πω, λέει το σκυλάκι λέει απαγορεύεται. Λέω γιατί απαγορεύεται το σκυλάκι. Στην Κηφισιά, το είπα και όλο αυτό, ναι.
Λέει, βάλτε στο κουτάκι, λέει. Βρε, άντε από εκεί να τη βάλω στο κουτάκι, λέω. Στο κουτάκι να μπει εσύ, πες. Πείτε εσείς τι είστε στο κουτάκι. Άντε, βάλω αυτή τη χοντρή, λέω, στο κουτάκι να πούμε. Ναι. Κάθομαι έξω. Κάθεσαι. Έξω. Παραγγέλνω κροκέτα για τη μήνυ να πούμε. Ναι, ναι. Που δεν είχε κροκέτα, μόνο είχα εγώ στο αμάξι. Ναι. Παίρνω κι εγώ ένα ποτό. Λέω, τίποτα έχετε εδώ, ρε. Έχει αυτό. Φέρε ένα μαρτίνι μεξικάνικο. Με φέρει μια αηδία. Αηδία. Ναι. Μια αηδία που δεν πίνω κιόλα. Εσύ κι μην ήσουν, ναι. Ναι. Έξω οι άλλοι καθότανε μέσα. Μέσα οι άλλοι. Μου λένε πάρε κάτι να φας και εσύ κτλ. Τι έφαγε αγόρι μου. Και πήγα εγώ μια πιπεριά την έβαλα στο στόμα. Ωχ, τζούσι. Ωραία, φίλε. Ναι. Άντε ρε κρύο, λέω, φύγετε από εδώ. Δεν έκανε καλέ παραγγελίε. Το σέρβις κρύο. Αργό. Τα βλέμματα κρύα. Ναι. Μια κρυάδα εκεί απάνω του κρύου. Καλά του κάνατε. Α, εκεί καταλήγουμε. Καλά σας κάναμε, έτσι. Κρύους. Βόλος, ΟΑΚΑ, ΟΑΚΑ. Ξανά και ξανά και ξανά. Καλά. Αυτό δεν είναι, είπαμε, σχέση. Είναι γάμος. Βάλε κάτι λίγο με γάμο, ρε Θανάση. Καλά τους κάνατε. Κάτω, καλά σου παιδιού μου τη χαρά. Ναι. Δηλαδή, αυτή η ΑΕΚ όπως την είδα. Να πάμε σιγά σιγά, ναι, να το δούμε και το ματσάκι. Τώρα... Είχαμε πολλά εξαγωνιστικά. Κάτσε, ναι. Πες τα εξαγωνιστικά να πούμε. Και τα εξαγωνιστικά είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά έγιναν στο ΑΚΑ. Ξύλο έπεσε. Έπεσε. Ωραίο. Έπεσε ξύλο. Χυμαλώσανε. Οι ματατζίδες με κάποιου συμπάτσου. Με κάποιου. Δεν πήγε ο Σαββίδης και να το χαιρετήσουν. Είδες, προσοχή. Είδες χαιρετούρα. Πάντως ο Ιβάναρος χθες μίλησε στο Απιθύτα. Χθες. Καλά, Κυριακή. Χθες, προχθές. Εντάξει, τώρα χθες βγήκε το θέμα. Ναι, ναι. Ναι. Μίλησε στο Απιθύτα. Τι είπε. Είπε, όταν βάζω εγώ στόχους πετυχαίνω. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν είπε ότι θα παίρνω 10 σερί πρωταθλήματα ντάμπλο, όπως έλεγε κάποιος, ναι, άλλος κύριος. Είπε, ο επόμενος στόχος μου, ναι, εφόσον έχουμε δυναμώσει τον ΠΑΟΚ και να το δυναμώνουμε, ξέρεις ποιος είναι. Τι. Να φέρω τον κόσμο στα γήπεδα. Ναι. Μόνο και μόνο από αυτή την ατάκα καταλαβαίνεις το... ποια είναι η κουλτούρα του και η σκέψη για το άνθρωπο. Φυσικά, τι σχέση με τον Ιβάν, εσύ. Τι σχέση με τον Ιβάν. Και βρεθήκαμε και με αρκετούς Παναθηναϊκούς, αεξίδες, ρεπόρτερ, δημοσιογράφους. Τους λέω, ρε φίλε, όλοι θέλουν ένα τεντώσατε Ιβάν. Μια εικόνα. Την τεντώσατε την εικόνα. Την είχατε δύο μήνες στο προσκήνιο, βαρούσατε πρωί, βράδυ, μεσημέρι, ημίωρα, κεντρικά. Τους μάλωσες. Φυσικά και τους μάλωσες. Τι τους είπε. Εάν ναι, αυτά που έχουν κάνει οι δικοί σας διαχρονικά, ναι, έτσι, τα είχε κάνει ο Σαββίδης, θα τον είχατε βγάλει εξ όλους από τη χώρα. Ναι. Τι να πούμε, για μια εικόνα, οι δικοί σας ήταν με τα κουμπούρια στα χέρια και τριγυνούσανε. Όχι να τα δούνε. Δεν είχε Facebook, ρε. Α, δεν είχε Facebook δεν τότε. Είχε, αλλά γινόταν χειρότερα. Ένα μπούζα είχε. Μισά τα έγραφε. Μισά τα έγραφε. Εντάξει, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Και κάποια στιγμή που αρχίζω και τους παίρνω λίγο παραμάζω, μου λέει, δεν αξίζει δίκιο. Του λέω, αν αυτά που έχει κάνει, έχουν κάνει οι δικοί σας οι πρόεδροι διαχρονικά, θα είχε κάνει ο Σαββίδης. Ο Τέμις δεν ήρθε στο γήπεδο. Τον έψαχνα να του πω, έχει την αγάπη του Κωνσταντίνου μου. Παραλίγο να τραγουδάω με τη Βανδύ, εγώ. Εσύ βρήκε τη Βανδύ. Η Βανδύ τραγουδάει δίπλα εκεί που παίζω εγώ από μουσική. Πού παίζει ρε, κάτσε ένα-ένα μου τα ξεφωνεί. Κάτσε ρε ψυχούλα, μα έφυγα, έγινε και DJ. Όχι. Δύο μέρες άφησα. Το Eurobar δεν έχω εγώ. Ναι, δίπλα μουσική. Είναι η πύλη του αναξιού, πώς λέει. Πύλη αξιού. Αξιού. Έχουμε πληρώσει εκεί, άσε, έχουμε βγάλει περιουσίες, έχουμε δώσει. Για πες. Μόλις, εσύ που παίζει μουσική. Μόλις πάω εγώ. Δίπλα εκεί, στο Eurobar. Στο Eurobar κάνει, ναι, εκπομπή, όχι παίζει μουσική. 30 μέτρα είναι και ένα πάρκινγκ στη μέση. Και βρήκε τη Βανδύ. Πάω που λε εκεί νωρί. Ναι. Είχα ένα ραντεβού για ένα τηλεμάρκετινγκ να πούμε. Βέβαια, αυτά. Ωραία πράγματα. Εντάξει, στη δουλειά έγινε, μπίζνα έκανε. Αλλά! Ναι, μπαίνω, ναι, μέσα με, ναι, τον κόρτομα, λέει, ναι, ήταν κάνα δύο-τρεις εκεί, λέει, μα κύριε, έρχεται ο αρχηγορίλας, μπες μέσα ρε, μου λέει, ρε αυτό μου λέει, πατέρα, λέει, ναι, δεν ξέρω, κάνα δύο τσιρικάδες, ήταν από την Αλβανία, ήταν κτλ. Δεν σε ξέραν οι Αλβανοί. Ο ένας Αλβανός από τσιγκάς δεν με ήξερε. Ναι. Ο άλλος Αλβανός με ήξερε, αλλά ήταν Αριανός. Και λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έρχεται ο αρχηγορίλας ο Παοξής να πούμε κτλ. Καλός ο παιδί. Καλός το παιδί. Είδες πως αγαπάμε εμείς, ναι. Είδες, ναι. Και στο Λευκό Πύργο πήγες με την Ευγενούλα, με το ωραίο το φουτεράκι. Έτσι. Με αυτό κυκλοφορούσα κι εγώ κάπου. Και εκείνη την ώρα μπαίνει. Ερχόταν η Βανδύ πεζή γιατί ήταν δίπλα στο ΜΕΤ. Α, πεζό δύο η Βανδύ. Δεν την βρήκα στο ταμάκι. Κάτσε να την πω, λέει, τι χαιρετίσματα και τα λοιπά. Άστρα, μωρέλα, μη γυρνάς. Γιατί δεν πήγες εδώ στην αγμιά καλιά και στην αγάπη μου στον Τέμι. Κάθε μέρα τον στολίζω. Κράζω τον άντρα. Το στολίζω από πάνω. Καλά, μπορεί πράγμα. Να τον κράζει και αυτήν, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να του λέει, δεν μου τα λες καλά στην εκπομπή. Γιατί η Βανδούλα είναι και Παοξάκι, δεν ξέρω να το γνωρίζει αυτό. Κατσιβέλα είναι. Καβαλιώτησα, ρε. Καβαλιώτησα. Καβαλιώτησα, Μαδούλα. Αγαπάμε, Μαδί, ρε φίλε. Κατσιβέλα, λέει ο άλλος. Αγαπάμε, Μαδί. Τι πράγμα είσαι, ρε ψυχούλα. Δεν μίκρινε η ΑΕΚ, λέει. Ίσα ίσα από την Γάμα Εθνική, λέει, έφτασε να είναι στις 4 πρώτους πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε, λέει, επικίνδυνα. Καλημέρα, καμάρια μου. Λοιπόν, έτσι. Πρόσεξε να δεις.
δεν προλαβαίνουμε το αγωνιστικό. Εντάξει τώρα, το αγωνιστικό δεν προλαβαίνουμε. 26. Βάλε λίγο ρε φίλε, θέλω λίγο κλίμα γάμου. Βάλε. Θέλω γάμο μέσα στο τρένο. Τη χαρά έσφαξα ένα κόκορα ρε φίλε. Μα θέλω τέτοια ρε Κωνσταντίνε. Κάτσε να κάνουμε λίγο τζέτζελο τώρα. Φύγει στο ρικορό μου, σέντερ μπακ το φίλε. Έχω φταίω ρε Κωνσταντίνε. Ξέρει είχε η Άκη στον πάγκο του. Τον Κιούση και τον Μπούση. Σα λέμε ο Άποτ και ο Κοστέλο. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά έτσι. Και ο Πάπη. Το Κιούση και τον Μπούση. Κιούση Μπούση. Πώ λέμε Μπόλεκ Λόλεκ. Μπογκέτ Γκάλο, Γαλανόπουλο. Τι να κάνει και αυτό ο Κιούση Μπούση είχε ρε φίλε. Ο Φουκαράς, πώ το λένε. Ποιος. Ο Χιμένεθ, ο οποίο έκανε ένα λάθο. Ναι. Όταν παίζει με το θεριό. Ναι. Πα προσεκτικά. Πα προσεκτικά, ναι. Εσύ, εσύ πήγε προσεκτικά και η φιλοσοφία σου ήταν αφού το πιάσαμε το αγωνιστικό. Θα κάτσω πίσω λίγο. Το Μάτος δεν τον είδα να κάνει κάτι κούφι. Δεν ανέβηκε ποτέ ο Μάτος. Ποτέ, πάνω. Ποτέ δεν ανέβηκε. Ανέβηκε το άλλο το πεθαμένο ο Γιαννούλης 2-3 φορές. Πολύ καλός ο Γιαννούλης. Ναι. Τι είναι, έστω πριν να. Ήταν πολύ καλός ο τελικό Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, ποιο είναι για υπογή, τον Μπακασέτα. Ναι. Και εγώ άμα κάτσω αριστερό μπακ. Ναι, και ποιο Μπακασέτα. Λες δηλαδή, άκρη, ναι, η άκρη μου να διαβάσει. Μια φορά έχει εξτρέψει. Ναι. Ό,τι κατάλαβα εγώ, κατάλαβα. Δεν ξανασημείωσα στην ατζέντα μου. Τι. Γίνεται μια φάση, πάει ο Μπακασέτα να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει μόνο. Να συγκλίνει και να σουτάρει. Και, ναι. Και ποιο τον κόβει, ρε φίλε. Ποιο τον κάνει, ο Μπίσεσβα. Α, ναι, γυρνούσε το σκύλι ναι. του πολέμου. Και λέω, ρε, Γιαννούλη, γυρνούσε και ο Μπίσεσβα, ναι. Ρε, Γιαννούλη, του λέω. Ναι. Ρε, άστα διάλογο. Πάλι θα ξεφωνεί, Γιαννούλη. Διάλο, ρε, ούτε Γιαννούλη. Που φάνηκε το κενό του Βίρνη. Λοιπόν, πάω και τα προσεκτικό όπω το πε. Τα πολύ προσεκτικά. Μια χαρά σου λέει, ζυγίζω τον αντίπαλο. Το μάτσα, εγώ άκουγα αέρα. Για να τι βρίζανε εκεί, σα βρίζανε εκεί στην Ελλάδα. Εντάξει, πειράζει, μα βρίζει. Τέλο πάντων. Όλα τα κακά του, τα δεινά του προσφέρω, πάω τα κάνει. Ξεκινάει στάσιο, ναι. Ξεκινάει να πούμε ο Κάνιας με τον Σαχόβ. Και λέω μπράβο το Λουτσέσκου. Αλλά λέω, μπράβο Λουτσέσκου, μπράβο. Να το ένα-ένα, έρχονται τα μπράβο. Πριν τα μάτς θα λέω αυτά. Ναι. Λέω άμπαξ, λέω λέμε και χάσω πάω το κύπολο. Να ξέρεις, λέω ότι αυτοί οι κανίβαλοι, λέω οι ρεπόρτερ του Πάου, ο Κουγιανός και οι υπόλοιποι, θα πούν γιατί δεν έβαλε τον Ολιβέιρα. Ναι. Αλλά αυτός, λέω, καλά κάνει. Εμείς το ξέραμε την προηγούμενη μέρα. Γιατί έχουμε δαιμόνιο ρεπόρτερ στο τίμα μας, Κωνσταντίνο Πετρωτό. Ναι. Έτσι ήμασταν 8 άτομα κάτω. Ναι. Να ευλογήσουμε λίγο τα γένεια του Μετρομίδια. Πρώτη κίνηση μεγάλη που κάνει ο Λουτσέσκου. Μεγάλη κίνηση. Ότι βάζει καθαρό κόφτη για του να κάνει. Κλείσει τα πόδια του Μάνταλου και του Μπακασέτα. Όταν κλείσουν προς τα μέσα, να έχει ένα καθαρό κόφτη. Να του κλείσουν τα πόδια. Να του μπλάρει δηλαδή εκεί. Ο Κάνιας, σου λέει απ' τα άκρα δεν έχω κίνδυνο. Άρα πρέπει να κλείνω τον άξονα για τα σου του Μάνταλου και του Μπακασέτα. Αυτό. Εκεί κινδύνευες μόνο. Μόνο. Εκεί, μόνο. Από κάλα τσαπατσούλη γκολ κινδύνευες. Ή καναστημένο με τσιγκρίσκι, στα στημένα με πόνσε, με οικονόμου. Μάθετε τον αυτό τον μαύρο που έχετε το center back. Δέστε τον με αλήθεια. Δώστε το πόσα θέλει, 30, 80. Τώρα με δίνει ασύ συνέχεια. Τον θαύμασα χθες. Εσύ το δεν Βαρέλα. Υπάρχει. Σου τα έλεγα, δηλαδή, δεν πάνε και το τελευταίο μάθος θα δώσει και την ψυχή του στο τέλος. Δεν ξέρω το παλικάρι. Και αν δει πώ πανηγύριζε στα αποδυτήρια και έξω το γήπεδο. Δεν ξέρω, ρε, το σαν να είναι 12 χρονών. Εγώ δεν είμαι πάω να πω μήνυμα. Ναι, εμεί είμαστε πάω. Εγώ τον βλέπω σαν παίχτη. Ο Ιβάν Ζαβίδη, χθε λοιπόν στο γεύμα που είχαν οι παίχτε όλοι μαζί και το προπονητικό team γιατί. Μετά το μάτς. Χθες, όχι μετά το μάτς, χθες. Μετά το μάτς πανηγύρια. Πού φάγανε? Σε ένα κτήμα, εδώ, σε ένα κτήμα. Κτήμα. Ναι, ναι. Σε κτήμα, ναι. Σε ένα κτήμα μαζεύτηκαν όλοι μαζί, όμορφα τακτοποιημένα. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδης είπε, Βαρέλα, θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Σε θέλουμε, σε χρειαζόμαστε. Ρίχνει τα κοντέλα, μείνω. Θα τα ρίξει, θα ρίξει. Και τώρα περιμένουμε που μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο Βαρέλα να το γράψει. Τώρα που το πήρε ο κοντός στο τάμπλ. Ναι. Είναι φτιαγμένος, τώρα μπορεί να του τα δώσει. Ο κοντός που λες είναι ο μόνος που ό,τι λέει το κάνει όμως. Ναι. Και όταν ταχώνει για την ομάδα δεν τα αυτό κρατάει. Λέω, ναι. Είναι ευκαιρία το ναι. timing ναι. να υπογράψει. Ο Βαρέλα δεν πρέπει να φύγει. 100% δεν πρέπει, να φύγει. Για τον κόσμο που πήρε και κεφαλιές, θα με πεις κάτι στο τελικό. Γιατί αρχίζει να πηδάει κιόλας. Δηλαδή δεν μόνο ότι είναι πιο γρήγορο στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αυτό το παλικάρι. Θα σου πω για τον Μπέλκα, φίλε. Θα Πελκίνιο. Ναι. Ναι. Ο οποίος δεν προλαβαίνει. Τελευταία δύο χρόνια κάνει ένα τρομερό παιχνίδι. Γυρίζει σαν τρίτος. Ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είναι ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας? Αυτοί παίζουν με δύο στα χαφ. Και οι δύο είναι και βαλούτες. Ναι. Εσύ παίζεις με δύο, εσύ τον Πέλκα. Και ο Πέλκας, αν υπήρχε ένας πιο σκόρερ στις αντεπιθέσεις, θα την είχες διασύρει την ΑΕΚ. Θα είχε κάνει 0-2, αλλά βρέθηκε ο Κάνιας ένα τέταρτο. Έτσι, βρέθηκε ο Κάνιας στη φάση εκεί. Λοιπόν, 48, 53, 86, 88 είναι οι τρεις χαρακτηριστικές αντεπιθέσεις του ΠΑΟΚ που ξεκινάνε από κλοπή του Πέλκα, κούρσα του Πέλκα. Για μένα αυτός ήταν ο MVP. Ναι. Δεν θέλω να το πω για να μου πείτε πάλι εμφυλαράκι. Για μένα ο Πέλκας είναι ο MVP. Φιλαράκι σου, αυτός είναι ο MVP. Και δικαιωθήκαμε που σου έλεγα ότι ο Πέλκας στον τελικό θα βγάλει κάτι παραπάνω και θα παίξει για τον Βιερίνια. Ναι.
χρειάζεται παουξάκια και ελληνάκια στην ομάδα. Αυτό το Ζαμπά, ναι, ο χειρότερος. Έπρεπε να τον βγάλει και πιο μπροστά, να σου πω την. Τον έβγαλε στο 62. Δες εδώ το παουξάκι. Δες πόσο είναι να είσαι νταμπλούχα, ρε φίλε. Δες εδώ τη σμαράγδα. Δες, έχει άλλη αύρα. Χορεύει, πετάει. Δεν πρέπει να πετάει. Πετάει. Τα κλάματα. Τελείωσαν τώρα. Τώρα κλαίνει άλλη για το πέναλτι. Το πούμε και το πέναλτι. Ποιο πέναλτι είναι. Έλα ρε τώρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ξενύχτη. Ποιο τον πλήρωσε το βάρδο αρθεί εδώ. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν και ο Πάοκ φωνάζουν για τον Βάρ αρθεί εδώ και τρία χρόνια. Ναι. Ο Ιβάν το είπε και χθες. Εγώ θέλω να φέρω τον κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Κάντε και εσείς δυνατές ομάδες, κάνετε καλύτερες. Πάρτε τώρα, παιδί. Θα μου πεις μετά για την τακτική, θα μου πεις για τον πέναλτι, γιατί φωνάζουν αυτοί κάτω. Κακός φωνάζουν. Κακός φωνάζουν. Πολύ κακός. Τι πέναλτι ήταν αυτό τώρα που ζητάνε. Σαν και αυτό που κερδίζετε εσείς με τον Πανιόνι εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι ίδιο. Α, δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ίδιο, γιατί το ένα, η μπάλα είναι από το μισό μέτρο πάνω του, στο μισό και εγώ με τον Πανιόνι κάνω σουτ και αλλάζει την πορεία. Την μπάλα τρέχει. Βέβαια. Αυτό ναι. Και επειδή τα λέμε όλα εδώ πέρα, έβλεπα ένα φιάλτη πάλι χθες. Μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, λέει. Πετάχτηκα πριν καν το ανοίξω και μετά σκέφτηκα, αφού κοιμάμαι το βράδυ αντί να κάνω δουλειές στο σπίτι, έχω Volton One. Και αφού έχω χρέωση χαμηλότερη και από αυτή του νυχτενού ρεύματος όλη μέρα και κλιμακούμενο πάγιο, δεν υπάρχει περίπτωση να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες και μπείτε στο Volton.gr ή καλέστε στο 11300, φίλες και φίλοι. Καλώντας το 11300 μπορείτε να λύσετε και αρκετές απορίες σας, όπως αν υπάρχει πλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή, ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αποκτήσετε πρόγραμμα Volt One και πώς μπορείτε να αλλάξετε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Volton, φίλες και φίλοι, One, αυτό είναι το πακέτο μας. Έρχεται Σμαράγδα Μπασάκου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τσούπα γκολ! Τσούπα γκολ! Ο Τσούπα μας τρελαίνει! Ο Τσούπα πανηγυρίζει το μεταλλάκι! Ο Πάοκ ανοίγει λογαριασμό εδώ στο ΟΚΑ! ΑΕΚ Πάοκ 0-1 πάλι! Πάλι εδώ στο Μαρούσι! Με τον Τσούπα ακούμε ένα καταπληκτικό γυριστό! Στην κατάλληλη στιγμή ο Πάοκ ματώνει δίχτυα! Μπαίνει μπροστά στο σκορ και ετοιμάζεται για το μονόπετρο! Το αγαπημένο μου ρε φίλε, όταν παντρευόμουν μια εβδομάδα αυτό άκουγα. Του παιδιού μου τη χαρά σφάξα ένα κόκορα. Τι βλακώ αυτό. Δε ρε φίλε, δεν γουστάζω του γάμου. Καλά, εσύ στο γάμο μου ήσουν live, κατάπαμε έτσι. Τι να ακούω, ρε, σε τρία χρόνια το 80% διαζύγιο είπα. Τι γάμου. Το 80% διαζύγιο. Τα γάμου θα χαρούν τη στιγμή, ρε φίλε. Κάτσε να χαρούν εκεί το γάμο, αφού οι γυναίκε αυτό περιμένουν. Μετά και τώρα, μια που λέμε για γάμου. Μετά από χίλιε μέρε γκόμενα ψάχνει με καημένο τώρα. Μετά από χίλιε μέρε πόσο, τρία χρόνια. Τόσο ρητόριο. Χίλιες μέρες. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Άσε ρε φίλε τώρα με το γάμο. Πάντως, μια που λέμε για γάμο, ναι, μάλλον και ο Πελκίνιο είχε τάξει γάμο στην καλή του. Έτσι. Αν θα έπαιρνε πρωτάθλημα, είχε τάξει και αυτός γάμο. Κάτι τέτοιο πήρε το αυτάκι μου του Τσαχμίνικο. Πόσο χρόνο είναι ο Πέλκας? 26. 26 να θα παντρευτεί. Ναι. Πολύ λακαμάζει. Γιατί ρε μοίρε το παιδί τώρα που αγαπάει, γουστάρει, νιώθει, είναι 26 μαζί. Χρονών. 26. Σου παιδιού μου τη χαρά σφάξε ένα κόκορα. Για δώσε λίγο, δώσε. Ωραία. Τι γάμο ήταν για αυτό θε το μαρούσι πάλι. Λοιπόν. Από δηλαδή, την. Ναι, ναι, ναι. 26 χρονών ο Πέλκας θα παντρευτεί. Και άλλοι παντρεύονται 18. Ο Βαρέλα 18 έχει κάνει παιδάκι. Ράση, υπάρχουν και ανώμαλοι. Εντάξει, τι ανώμαλοι. Εσύ πόσο παντρεύτηκες? 33. Και εσύ? Και εγώ 33 ρε παγάσι. Δεν σε βρώσα, σαν τον Χριστό. Και μένα ρε φίλε. Στα 33 με λένε φτάνει, τελείωσε. Ό,τι έκανες, έκανες. Ήθελα να κάνω μία κόρη. Ναι, εγώ ήθελα να κάνω ένα γιο. Εγώ κόρη ήθελα. Ήθελες κόρες, ε. Καλά, για να σε φέρνει τον καφέ μετά, ε. Ο γιο θα με έχει γραμμένο εμένα. Θα τρέξει εγκρομές. Χειρότερα από μένα. Το λαδάκι του νονού. Σε κουβάλει στο Λευκό Πύργο, ε. Πόσο και δεν σε πήγε για ένα αεροδρόμιο. Θα γίνει χαμό εκεί. Ε. Φίλε, δεν υπάρχει. Τι δεν υπάρχει? Με τραβάει από το χέρι. Βρε, ό,τι θέλει, έκανε. Γιογιό έκανε. Ευτυχώ είναι ευγενούλα. Κοίτα, κύριε, μη σε πλακώσουν. Ποιο ρε, σε αγαπάει ο κόσμο του Πάου, ξοκοπεί. Τι του λέει ευγενία? Ναι. Θα του κλάτα άλλο. Αλλά, αλλά ευγενούλα. Παιδί μου, μη μιλά έτσι. Έχουμε πολιτισμό, κουλτούρα εμεί εδώ. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Λοιπόν,
Τι πράγμα είσαι. Έχει πολιτισμό ο μπαμπάς. Κουλτούρα. Με γαλλικά και πιάνω εδώ σε πάει θεράπεια. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη γιορτή του ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να λείπει η χαρά και εκδηλώσει του Κωνσταντίνου Ζέρβα που είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Ζέρβας έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι ΠΑΟΚ και είναι ευκαιρία αυτή η πόλη να βγάλει και ένα ΠΑΟΚΣΥ δήμαρχο. Ναι, διαβάζω. Είναι και ωραίο παλικάρι. Παλίκαρος είναι. Είμαστε μαζί στο Λονδίνο. Αρρωστάκι παντού. Πηγαίνουμε τον ΠΑΟΚ. Στεγνός. Ωραίος. Διαβάζω και δηλώσει του. Ναι. Έκανε δηλώσει μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Δηλαδή αυτό ο ΠΑΟΚΣΥ, ο οποίο είναι ας πούμε, ο πιο Μπομβιβέρ, είναι για να κάνει παρέα ας πούμε, πιο πολύ με τον. Με ποιον? Με τον το Γιάλεμα, το φίλο μου. Α, το Δήμο τον Βαρδάκη. Μπομβιβέρ. Έκανε δηλώσει. Μόνο ο Ζέρβας έχει και λεφτά. Είναι Μπομβιβέρ, οριζινάλε. Ο άλλο είναι λίγο. Καλό είναι. Είπε λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας, 93 χρόνια μετά την είδησή του, ο ΠΑΟΚ ζει την κορυφαία στιγμή της ιστορίας του, αήττητος, τα λέει όλα εδώ πέρα έτσι, πρωταθλητής και κυπελούχος, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε ουσιαστικά ένα άτυπο θρυπίτ. Όλες οι γενιές παιχτών των φιλάθλων θα είναι περήφανες για το σημερινό επίτευγμα τις χρυσές σελίδες του 2019. Ναι. Συνεχίζει και λέει: δίνοντα πιο θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταγωνιστές, τεχνικό team, διοίκηση, προπονητές. Ιδιαίτερα όμως συγχαρητήρια αξίζουν στον Ιβάν Σαββίδη, τον πρόεδρο, που οραματίστηκε, οργάνωσε, πάλεψε και τελικά τα κατάφερε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα γιορτάζει και πλέον θα πανηγυρίζει μόνο νίκες και τίτλους όπως αξίζει. Το μόνο που με απομένει, φίλε μου Κωνσταντίνε, είναι να γίνει δήμαρχος ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας. Λίγες μέρες έμειναν. Του ευχόμαστε και καλή επιτυχία το παοξάκι μας. Και συμφωνείς με την τελευταία τάκα ότι η Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να πανηγυρίζει τίτλους από εδώ και πέρα? Όχι. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ θα πανηγυρίζει τίτλους. Η Θεσσαλονίκη τι δουλειά έχει? Ναι, το βάζεις με μονόπατα. Η Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπουμε ότι ο Άρης αρχίζει, μπαίνει σε καλά μονοπάτια. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε ένα τελικό τον Άρη ας πούμε, να πάρει και αυτό σε ένα κύπελο. Λέω εγώ τώρα του χρόνου, του παραχρόνου. Άμα θέλει να του δώσει ο Σαββίδης κανένα. Α, πάλι έτσι. Πώς άφησε ένα κόκκαλη και πήρε τότε. Να αφήσει και ο Σαββίδης τον Άρη. Στη Φιλαδέλφεια δεν μπορούσε. Του ρίξε το τετράμπαλο. Εντάξει, το ξέραμε από πριν. Έσπασε ο διάλογο στο ποδάρι. Αυτό μου λες ότι. Άστο τώρα το έργο τώρα. Ξέρουμε τώρα το πράγμα. Έσπασε ο διάλογο στο ποδάρι. Έχει πάρει κάτι με το Πασόκ, κάτι ωραίο. Άστο τώρα. Κάτι Πασόκ ωραίο. Τώρα μεγάλο. Και καλά, με ό,τι και αν είναι. Πάλι κάτι θα πάρω. Πήρε τι πρωτενε σου. Α, έχω γίνει ψήλωσα. Ψήλωσα, έγινα δύο μέτρα. Αλλά δεν θα πει τίποτα. Ο Κουμπάρο λέει. Λέει έπιασε ότι πληρώθηκε το πρωτάθλημα. Το είχε πει ο Κωνσταντίνος, ναι. Λοιπόν, Σεπτέμβριο. Ναι. Καλημέρα τα μπλούχια. Χθες η Μαρμίτα λέει, ο Νικόλας λέει κατέβασε το παντελόνι. Παιδιά, δεν ήταν αυτό. Πολύ χαρούμενος ο ραπ. Δεν υπάρχει αυτό. Ήσουν χαρούμενος, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Όταν έχω καλή παρέα είμαι χαρούμενος. Όταν δεν έχω καλή παρέα δεν είμαι χαρούμενος. Ναι. Η Μαρμίτα έχει πολλές φορές καλή παρέα, καμιά φορά δεν είναι καλή παρέα. Δεν τραβά, είναι λογικό. Και ο Μαλάτος από το χειρουργείο. Εντάξει, καλά δυναμικός, είναι. Ναι. Μετά από 17 χρόνια θα πεθάνει 20. Δεν θα δει και πολλά μέχρι από 17 χρόνια. Είπε ότι θα δει πολλά πρωταθλήματα μέχρι να πεθάνει. Λέει αυτό. Λέει, ναι. Ναι. Χλωμό τον κόμμα. Καμιά εικοσαριά. Ναι. Λέει. Πάνω αυτά πες ο Μαλάτος. Έτσι είπε. Μαλάτο μου να είσαι καιρός, δυνατός αγόρι μου, αλλά άλλη εποχή ζούμε πολύ πλέον. Πολύ ωραία τοποθέτηση του Καστοριανού. Ναι. Σηκώνει τα πάνω 2 μέτρα γαϊδούρι. Είναι κτίνος, ναι. Και κατεβάζει το παντελόνι. Τα κατέβασε όλα. Μας πήρε στα σόβρακα ρε Μελισανίδη, φτάνει πια. Και έχει ένα σόβρακο Μινέρβα. Παλιό, παλιά σκοπή. Παλιά σκοπή από αυτά που φορούσε από πάει. Όχι, με την όλη μαζί και κάνει. Μη βρε αγόρι μου, ναι. Η καλπιά στο μεγαλείο τη. Έβγαλε τα σόβρακα. Όχι, τα σόβρακα. Έμεινε με τα σόβρακα. Έμεινε με τα σόβρακα. Με τα σόβρακα σα αφήσαμε. Αξί, τι να κάνω τώρα. Τρία χρόνια παρακαλούσε να χάσει ο Πάουκ. Με τον οικονόμο Σέντερμπακ πώ δεν πάει πουθενά, ναι. Με Γιούση και Μπούση. Και Λούση πόσο τον είχαν στον πάγκο, με οικονόμο σεντερμπακ, με ένα Λιβάγια να μην ξέρει που παίζει πλέον. Δεν ξέρει που παίζει ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια έχει αχρηστευτεί ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια ούτε την περιφερειακή κίνηση. Δεν ξέρει που ούτε παίζει ο Λιβάγια. Είχαν καθαρό μυαλό να χτυπήσουν από το Γιανούλη εκεί να στώσουν να πάνε από εκεί τη μεριά. Πιέλαν από το Μάτος. Ναι. Δηλαδή κάνουν πράγματα. Δεν παίξαν 3-5-2, 5-3-2. Παίξαν με τετράδα στην ευθεία ο Τσιγκρίσκι και ο οικονόμου. Δύο σεντερμπακ που ένα είναι πολύ καλό, αλλά ήρθε, δεν έχει τα πατήματά του ο Τσιγκρίσκι με τον οικονόμου στην ευθεία. Εντάξει, νομίζω και το γκολ που μπαίνει είναι για κακή σέντρα του Πέλκα. Ναι, τον βρίσκει σε ένα χρόνο πιο ούτε μπροστά του. Ψηλά ούτε χαμηλά. Σε ένα χρόνο μπροστά τον βρίσκει. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορούσε να το βάλει τον γκολ του. Ο Τσούμπα. Ο Τσούμπα, ναι. Ο οποίο νομίζω ότι θα έβγαλε τα λεφτά του, έτσι. Δύο λεπτά πιο πριν γίνεται πάλι μια σέντρα. Αν δεν κάνω λάθος από τον Γιανούλη, ναι. Μια καλή σέντρα. Του Γιανούλη μπροστά είναι καλά, καλά πόδια. Μια χαρά είναι ο Γιανουλάκος. Τώρα θα πάει και στον Ζαβατζίδη. Ναι. Ναι, για μένα ήταν πρόσεξε. Μια χαρά ήταν και ο Πέλκα. Μια χαρά ήταν και ο Σαχόφολη τη χρονιά. Με δικαίωσαν όλοι. Πες με ένα που δεν με δικαίωσε. Ο Πέλκα. Ο Γιανούλης είναι 21 χρονών. Σε δικαίωσε τώρα στο τελικό. Μα αυτό σου είπα. Αυτό σου είπα. Ο Πέλκα τώρα θα αρχίσει να παίζει που πήρε τα πάντα. Γιατί ο άλλο. Με απογοήτευσε ο Χιμένεθ.
Ο Μανώλο. Θα πεις μια καλή κουβέντα για το Ρασβάρε, φίλε. Έκανε... Που τον έκανε γιογιό, πάλι τον έδωσε φιόγκο. Έκανε φανταστικό κουτσάρισμα. Ναι. Φανταστικές αλλαγές. Και καλό στήσιμο της ομάδας έκανε. Καλό στήσιμο. Α, οι εντολές ήταν, η κουλτούρα ήταν. Εγώ δεν θέλω να φάω γκολ. Ένα θα βρω να το βάλω. Εύκολα. Εύκολα ένα το βάζω. Θα βάλω ένα. Ναι. Παράταση θα είναι. Κανονική διάρκεια θα είναι. Εγώ ένα γκολ θα το βάλω. Δεν θέλω να φάω. Εξού και εντολή, μάτω μην ανεβαίνεις απάνω. Εξού και εντολή Κάνιας, θα είσαι εδώ να κλείνεις εκεί. Είχε εντολές. Είχε εντολές. Είχε εντολές. Ναι. Δεν πήγε ξέφραγκο στα μπέλη. Ναι. Ο άλλος, δηλαδή μου κάνει μια αλλαγή φοβερή. Βάλει τον, δεν βάζει τον Ολιβέρα σωστά και τον βάζει στο σωστό χρόνο. Πάνω στον Μπέλκα. Του κάνει τρία χαφ. Το δένει. Μετά πάει άκη στο γιώμα. Δεν τα άφησε ούτε εκείνο ο Λουτσέσκου, ας πούμε. Πετάει και τον Ίγκασο μέσα. Πετάει τρίτο στόπερ. Για καλό και για κακό. Σου λέει μήπως γίνει. Άσε που άλλος ήταν θεός εκεί ο Μαρέλα. Ο Μαρέλα δεν, θεός, υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, άσου. Οπότε είπα Μαύρος. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο. Ποκολόκο. Ποκολόκο. Πανηγύριζε χάρηκα. Πήγε καλά εγχείρηση. Εντάξει, όλα καλά. Ποια εγχείρηση. Δεν έκανε. Ή σήμερα θα γίνει. Ήταν να γίνει σε νοσοκομείο εγχείρηση. Ναι. Και το πείσαμε τον Ποκολόκο. Ότι εφόσον έχει μια ασφάλεια καλή, μην πάει το παιδί στο νοσοκομείο. Γιατί αν πάει στο νοσοκομείο, αντί για πουλί, θα του βγάλουν κλειτορίδα να πούμε. Ναι. Στο νοσοκομείο. Κλινική, γιατρός, θα δώσει καλά τριάρι, να πάρει από την ασφάλεια τα δύο, τα δυόμιση, δεν ξέρω τι θα πάρει ο άνθρωπος. Εδώ και πολλά χρόνια πριν. Χαρούμενος, ευτυχισμένος, μας ναι. Ακούει και λέει: δώστε, λέει, αλλά ο Κωνσταντίνος. Αλλά, λέει, ναι. αλλά μου λέει: έλα, λέει, στο Λευκό Πύργο να συναντηθούμε. Μα τόσο λαό που θα έχει εκεί, πήγα εκεί. Τρεις και ο Κούκος ήταν. Πήγα στο αεροδρόμιο αυτή τη φορά, να το αλλάξουμε. Φτάνει με το δεν ξέρω τι έγινε με το Λευκό Πύργο, λίγοι ήταν εκεί. Πήγα 1500-2000 άτομα. Πήγα στον. Πήγα στον αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο πήγα. Και μετά πήγανε στο Λευκό Πύργο. Άνα γεια σου. Πήγανε ο Σοριδών δηλαδή. Φτάνει, κάνε τρεις και λίγο κούπες στο Λευκό Πύργο. Εφέτος γονάτισε ο Λευκός Πύργος. Φτάνει, ρε παιδιά, λέει. Σταθείτε, ρε. Σταθείτε ρε νεόπλουτη. Ναι, στο πρωτάθλημα και 50.000 κόσμο κάτω. Σταθείτε ρε νεόπλουτη, κάτσε ναι. Ρε. Τι βαρέθηκατε, τώρα ξεκινάτε. Τι τώρα, έχω πάρει 4 τρόπια σε 2 ημερολογιακά χρόνια. Ναι. Δηλαδή, πόσο έχουμε τώρα. 2, πόσο, 12 Μαΐου του 19. Ναι. Από... Σαν σήμερα πήρατε το κύπελο του 2001. Δεν ναι. Το θυμάστε. Ναι. Ο νεοπλουτισμός ναι. Σας έκανε το παρελθόν να μην το βλέπετε. Σε 2 ημερολογιακά χρόνια, ναι. 2 ημερολογιακά ναι. Χρόνια, ο Πάοκ έχει πάρει σχεδόν τα μισά τρόπια της ιστορίας του. Ναι. 4. 3. 4. Κύπελο Βόλο, κύπελο Άκα πέρσι, κύπελο φέτος και πρωτάθλημα. 4 τρόπια. Και να που με κλέψανε 5. Άντε και εκείνο δεν το βάζουμε. Δεν το βάζω εγώ, εντάξει, okay, γιατί ο Λουτσέσκο είναι κύριος και δεν το πέταξε συνεδριστή όπως ο Χιμένεθ για να καλύψει τις ατασταλίες του. Χιμένεθ. Ότι είχαμε και το Βόλο, θυμήθηκε και το Βόλο ξαφνικά. Ο Χιμένεθ, ναι. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια καλύτερη ομάδα, πέσει 5-3-2. Βάζει τρίτο στόχο τον Μπακάκι, να είναι κοντά στον Μπέλκα. Στα πάω εγώ πώς πρέπει να γίνει. Ναι. Θα βάλει τον Γκάλο. Κοντά στον Μπίσεσβαρ με τον εικονό μου, θα πει ο εικονό μου να τραβηχτεί στην άκρη. Αυτόν έχω. Τον εικονό μου. Διάδα. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει με το Μάνταλο δεκάρι ή τον Μπακασέτο και του δυο μαζί. Μα και δεν είναι ακραίο, μόνο τον Μπογέ είναι. Έναν ακραίο, ναι, και αυτό είναι αργόσκολα. Εφόσον δεν έχει ακραίου, ναι. Θα πα σε 3-5-2. Θα πα με back, σαν full back. Δεν θα πα και θα πει πάω και είσαι 4-4-2 εγώ, 4-4-2 εσύ όσα βάλω και όσα φάω, έστω και σε χαμηλό ρυθμό. Μεγάλο λάθος το Χιμένεθ. Αλλά το πρώτο ζητώ είναι ότι το υλικό της ΑΕΚ είναι για το Λούτσο. Όταν εγώ, το έχω πει και στο ραπτό. Γιούσις, μπούσις, λούσις, ναι. Όταν εγώ ας πούμε, έχω στον πάγκο παίχτη ο οποίος κάνει όσο κάνει όλο το μπάτι της ΑΕΚ. Φτάνει. Δεν θέλω να πω για το Χιμένεθ άλλα πράγματα. Ναι. Το λέω αφελή. Ανόητο. Έπρεπε να πάει προσεκτικά. Να πάει δώσε προσεκτικά. Μπάλα πάω και βγαίνει καμιά κόντρα. Κανένα στιμένο. Κρυφτό και τα λοιπά. Ναι. Δεν πα τα ίσα. Ναι, αλλά παίρνει την έδρα σου. Παίρνει την έδρα γιατί η ΑΕΚ έπαιρνε την έδρα. Κακό τη έκανε τη ΑΕΚ. Που έπαιρνε στο ΑΚΑ πάλι. Την άλλη φορά να ζητήσουν στο σουφλί να παίξει. Να παίξει αλλού. Αυτό έχω να πω για το Χιμένεθ ναι. Και για τον Λουτσέσκο. Είναι εγώ πρώτη φορά. Να πω είναι ότι, ναι, πρώτη φορά τι πρώτη, τι πρώτη. Σήμερα λέω. Α, σήμερα για να δούμε τι θα πει παιδιά. Ακούστε λίγο. Στήσιμο, ναι. Έξυπνο. Ναι. Με το Γιαννούλη αριστερά και όχι τον Ίγκρασον με τον Βαρέλα και να χαλάσει. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα. Είναι. Ξανά λίγο να το ξαναπούμε. Είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκο κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα. Είναι. Λέω, ρε, μαγαζά. Βοηθάει και ο μπαμπάς. Βοηθάνε όλοι, αλλά είναι όμως. Βοηθάει, ναι. Είναι. Παιδιά, τελειώσαμε. Τα είπαμε αυτά που θέλαμε. Το ερώτημα το χρήσιμο απαντήθηκε. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κριτική και σε ένα μάτσο το οποίο τα έχει κάνει όλα καλά. Όλα άψογα. Ο άλλος τα έχει κάνει λάθος. Έχω και το υλικό, ας πούμε. Και τα έχει πει και όλα σωστά. Να ξέρεις, δεν προκάλεσε ο Λουτσέσκου. Γιατί κάτω στην Αθήνα τα έχουμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον οποίο Λουτσέσκου, πρόσεξε, θα τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός παραλίγο. Πριν έρθει στον Μπάοκ υπήρχε τζουτζουμπρούζο Ολυμπιακού και του λέει περίμενε, ναι.
Δεν μπορεί να με κάψουν και εμένα κανένα αυτοκίνητο. Για να με πάρουν και να με δώσουν. Κάνα μισθό καλό. Κοίτα να δει, λέει, που το κουμπαράκι σου θα γίνει πιο παοξή και από εμά ο τέλο. Μπα αυτό θα αλλάζει πάλι, να ξέρετε. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Περιμένουμε, αλλά δεν χάνει πουθενά ο παοξή. Συμπλήρωσε ένα χρόνο και τρει μήνε αήτο. Έτσι τα λέμε για αυτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει, με καφεδάκια απολαμβάνω τα κουμπαράκια. Η πιο ωραία Δευτέρα. Όχι άλλοι άεκρε βουνό να βάλουν κλειδάριμο να μην παίζει μαζί μου. Θέλω να γλεντήσω και άλλε ομάδε. Ναι, φτάνει αυτό το ανέβουμε με την ΑΕΚ. Ναι, φτάνει. Φτάνει με την ΑΕΚ, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο. Η κόρη μου με την κολλητή τη. Ναι, 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 τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα. Αγαπημένη και η Μαρίνα. Ναι. Με πήρανε και τα λοιπά. Ναι. Λέω πάμε με τα αυτοκίνητα, φάμε και ένα παγωτό και όχι, λέει. Εδώ στο κέντρο λέει. Θα κάνουμε, λέει, μια μαγκιά. Τι θα κάνετε στο κέντρο? Τι κάνατε, κάναμε μαγκιέ. Χτυπήσατε τα θηροτηλέφωνα, πήρε ο Πάκο το κύπελο, ωραία, ξυπνάτε. Α, και το μαρινάκι, άντε και την Βινούλα, ξέρω, έβαλα λάδι. Η Μαρίνα, μπα, δεν. Δεν χτυπούσε η Μαρίνα, ναι. Η δικιά σου χτυπούσε, η δικιά μα εδώ. Κάτσε καλά, ρε. Ο Σιώπη, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα. Ωραίο αναλυτή. Ωραίο, ναι. Ωραίο αναλυτή. Καλημέρα τα μπλούκια, θέλουμε ΑΕΚ, λέει, με απίδια, λέει, και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Λέει, έχουμε βαρεθεί με αυτή την ΑΕΚ. Τη θέλει καλύτερη. Τη θέλει καλύτερη. Πιο ντυμένη, πιο περιποιημένη. Ξέρει κάτι. Τη θέλει καλύτερη, ναι. Λένε όπλου, τι καθίστε καλά. Καλημέρα τα μπλούκια, να το βάλουν καλά στο μυαλό. Οι αξίδες θα το βρίσκουν μπροστά του, λέει, αυτό, λέει, που μα κάνανε. Κάρμα, λέγεται, άντε παοκάρα. Από τότε που πήρε η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, όπως το πήρε, ναι, και φαίνεται πως το πήρε, δεν έχω χάσει ποτέ από την ΑΕΚ, έτσι. Την κερδίζω, την παίρνω αποτέλεσμα με όποιον τρόπο θέλω. Τώρα, όποιο τρόπο θέλω. Τώρα θα πείτε τώρα κάνα, ναι, καλό μια βγήση λοιπόν, στα πάνω σας να δώσει ο κύριος Μπέος. Τι να δώσει. Το αφημί στον Ηρακλή. Δεν ασχολούμαι σε άλλες ομάδες, Κωνσταντίνο. Ή θα το πάρει που θέλει να κάνει Σαββίδης και αυτό το. Γιατί έτσι έμαθα. Ξέρεις πόσες υποχρεώσεις έχει πάρει. Θα το δώσει καμιά ομάδα δικιά του. Δικιά του, λες. Έτσι έμαθα. Πάω και 40 παίχτες και πρέπει να κάνει το ρόστερ για να είναι έτοιμος. Ο παιδάκι μου, έμαθα εγώ ότι ο Μπέος πήρε εντολή από το Σαββίδη να μην το δώσει. Ναι, αλλά κάτσε να την άκουσα ότι το θέλει το αφημί, λέει, και από όλους μήνες. Ποιος? Το αφημί του Μπέου. Ναι. Ξέρετε, αυτό το αφημί θα κάνει πολλές γύρες. Ο Απόλλων Σμύρνης, ναι, όμως έχει 1 εκατομμύριο να δώσει. Έχει, Μπέου, έχει. Παραπάνω θέλουν Μπέου. Πρόσεξε τώρα. Ο Κομπότης έχει 1 εκατομμύριο να δώσει. Ναι, έχει. Ο, ξέρω εγώ, τα Γιάννενα, δεν ξέρω αν έχει, μπορεί να έχει 500 χιλιάρικα. Η Βέρεια. Ω, αλλά καινούρια ρεβανή βάζουμε μέσα. Έχει. Έχει η Βέρεια, αλλά. Ο κύριος Μπίκας και ο κύριος Σαββίδης 1,5 εκατομμύριο να δώσουν τον Μπέου. Είναι φίλος με τη Βέρεια. Ο Μπίκας. Ο Μπίκας, ο κρεατέμπορας. Κρεατέμπορας. Τρώει κρέατα εκεί από τον Μπίκα. Εκεί στο κρεοπολείο του Μπούχαλη, εκεί μαζεύονται. Λοιπόν, μου ζήτησα κάτι και πρέπει να το δώσω πριν πάμε στο break. Δώσ' το. Ο ΠΑΟΚ πάει 3ο προκριματικό γύρο. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κοιτάζουμε λίγο και το αύριο, έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Θα πω του αντιπάλου. Υπάρχει περίπτωση να πάρω άδεια μετά το 15 Αύγουστο. Να πάρεις. Μετά και να έρθω 7-8 Σεπτεμβρίου. 7. Τι θα κάνεις, αγόρι μου, 7-8 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πώς θα κάνουμε εδώ εκπομπές. Έχω υποχρέωση. Υποχρέωση. Εντάξει, εγώ θα πάρω 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου. Καλά, δεν είμαι. Όποτε θες πάρει, εγώ θα φύγω. Εγώ θα φύγω 15-17 Αυγούστου. Εντάξει, 17 θα γυρίσω εγώ τότε. Ναι. Θα πάρω 20 Ιουλίου με 17. Μην το κάνω μήνα και φαίνεται πολύ. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, Άγιαξ, πιθανός αντίπαλος. Άζαξ. Άζαξ, ναι. Ναι. Αυτόν δεν πρέπει να το βρούμε οπωσδήποτε. Γιατί? Τι γιατί, θα με γλεντήσει. Θα τους πουλήσει όλους αυτούς. Θα τους πουλήσει, έχεις δίκιο. Μέχρι να φτιάξει. Κοπεχάγη. Τι σε νοιάζεις, ένα. Σέλτικ. Την παλεύεις. Δυναμό Ζάγκρεπ. Τα παλεύεις. Μπάτε Μπόρισοφ. Την παλεύω, θα με ρίξει κανένα τρίμπαλο πάλι. Ξέρω εγώ τώρα, με αυτή την ομάδα δεν ενίσχυε. Και Αστάνα. Κραστάνα. Αστάνα. Όχι, Κραστάνα ήταν διαιτητή, δεν ήταν Κραστάνα. Ναι, ναι, ναι. Και Αστάνα. Αστάνα. Αυτές είναι οι 6 πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Καλά είσαι. Εάν περάσει από αυτό το σκόπλο. Το group, ναι. Ναι, δηλαδή αν φύγει ο Άγιαξ, μετά θα παίξει τα playoff. Εκεί θα αντιμετωπίσει πάλι μία από αυτές. Αλλά θα είναι ισχυρός. Στην αρχή δεν θα είναι ισχυρός, έτσι, ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι 6 αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Σε νοιάζει. Πώς με νοιάζει πλέον, Κωνσταντίνο, το επόμενο στόχος, γιατί. Να άκουσε τι είπε, έχω βάλει στόχους. Όταν βάζω στόχους, πετυχαίνω. Ο επόμενος στόχος αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει στο ομίλου Champions League. Εντάξει, βάζει ο Ιβάν, βάζει, αλλά πρέπει να πάρει κιόλα για να δικαιολογείται και τα φαϊνάσια, αλλά αυτά που λέγαμε. Σωστό, να πάρει κανένα φράγκο. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Εκτός αν πουλήσει κι άλλα μπεχταρά. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εντάξει. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι παίκτες που πάρουν να απολυθούν. Κάποιο. Θα πούμε μετά. Θα πούμε μετά, ναι. Λοιπόν, αγαπάμε Στράτο Διονυσίου. Αξεπέρασος, όπως λέγεται το τραγούδι, φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο Βεργίνα Θέατρο οι τρεις γη του, ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους. Με μια σπάνια συνάντηση που οι τρεις ερμηνευτές θα τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σαλονικιός, Γυναίκα στην Καρδιά. Άκου, βρε φίλε, μιλάμε για 8 εμφανίσεις από 17 του Μάη. Και τα στήρια τα βρίσκουμε Regency, κατά σήματα public και ticketservices.gr.
Στα καταστήματα Wind, φίλες και φίλοι, λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μιας σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη ημέρα θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο και μάλιστα θα έχετε και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Άμεση επισκευή στη δική σας συσκευή στα καταστήματα Wind. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ραπ Κουλ Καζαμπάκας, ο οποίος επιστρέφει δρυμύτερος και αυτός. Καλημέρα, Νταμπλούχη. Μόλις συντονίστηκα, θέλω περιγραφή. Λες, τα είχα πει. Είμαι ήσυχος με Κουλ εκεί στο ΆΚΑ. Εντάξει, με την ομάδα του προπονητή να είσαι ήσυχος, γιατί εκεί που καταλήγουμε, Κωνσταντίνε, είναι ότι. Ναι, πρόεδρο, βεβαίως, είπαμε. Από τον Ιβάν ξεκινούν όλα. Όπως ο Ιβάν ακούει όταν πηγαίνουν κάποια πράγματα στραβά, ο πρώτος που τα ακούει είναι ο Ιβάν, έτσι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι πάντοτε. Τώρα ο Ιβάν θα πρέπει να πάρει τα περισσότερα πράγματα. Δεν αντιλέγω. Και χθες μόνο στη Μαρμίτα βρέθηκε εξή. Ναι. Ο οποίος τόλμησε και κατέβασε τα σόβρακά του. Ναι, θέλει να πάει ο κόσμος. Και είπε, ρε Σιμπεριστανίδη έλεος, μας ξεβράκωσες, φτάνει τέτοια ξεφτύλα. Εδώ όλο τον χρόνο έλεγε ότι ο Πάκ θα χάσει όμως. Να κάθε αγωνιστικά ο Αστέρας. Να έτσι. Ήλπιζε. Τα θέλω του έλεγε δηλαδή. Τα θέλω. Και άσε που εξαφανίστηκε κιόλας μέσα σε όλα αυτά. Ξαφανίστηκε κανένα μήνα. Βέβαια πάει για άλλα μονοπάτια. Έκανε και άλλα λάθη ο προπονητής ΑΕΚ. Είχε έξω τον Αλμπάνι. Εκτός αποστολής τον είχε. Μέγα λάθος. Ναι, εκτός αποστολής. Ο Κλωναρίδης δεν ξέρω γιατί ήταν έξω. Μάλλον είχε τραυματισμό. Είχε θέματα αυτός. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο Αλμπάνις είναι ο μόνος, ένας από τους ελάχιστους παίκτες της ΑΕΚ που μπορεί να πάει στο ενασμέναν. Είναι καλός στο σκοράρισμα. Η ΑΕΚ δεν έχει ακραίο εδώ και δύο χρόνια. Είναι αδιανόητο, ρε φίλε. Έχει τον Αλμπάνι έξω, ρε φίλε. Ποιο, εντάξει, με τον Αλμπάνι τώρα εντάξει, δεν έχουν τον Αλμπάνι. Αυτόν έχουν. Αυτόν έχουν. Ναι. Αυτόν έχουν. Δηλαδή ο Λιμιός καλύτερος είναι από τον Αλμπάνι. Είναι καλύτερος. Είναι κατ' αμή. Ο Λιμιός παλίκαρος είναι. Εντάξει. Καλύτερος. Λοιπόν, θέλουν τον γκολ, κύριε Χολίτα. Εδώ μα έχουν έρθει η βροχή τα μηνύματα. Καλημέρα τα μπλούχη να βάλετε τον γκολ, λέει, και να βάλουν μυαλό, λέει, και αεξίδες, λέει, που μας είχαν ζαλίσει. Ναι, νόμιζα θα το πάρουν. Ραπτόπουλος και Ασοριανός, οι μεγαλύτεροι πιφτεκάδες εδώ, λέει ένας εδώ φίλος. Πιφτεκάδες γιατί ο Ραπτόπουλος. Γιατί λέει γυρίσατε, έλεγε θα χάσει, λέει, ο Πάκου το τελικό από την ΑΕΚ. Εγώ είπα, ρε φίλε, το εξής. Ακούστε τι. Αν πάει η ΑΕΚ με 4-4-2 με το Μάνταλο και τον Μπακασέτα θα χάσει. Αν πάει με 5-3-2 είναι πολύ ανταγωνιστική, σφιχτή, δευτέρου ρόλου, μπορεί να βγει και 1-1 και να πάει στα μπέρα κτλ. Πάει ανοιχτά. Μα πέρσι το ίδιο στυλ ήμουν στην Αθήνα με τον Θεοδωρή Ραλή. Α, τώρα που πες. Ναι. Τα φιλιά μου δώσε μια αγκαλιά, μου λέει να την ανταποδώσεις. Πολύ καλό. Πολύ καλό ρεπόρτερ. Του λέω, φίλε, χλωμώσε και σήμερα. Έθασα στο πάνω λέω, σήμερα. Του λέω του Ραλή. Ρε Ραλή, παίζει 4-4-2 και αφήνει, λέω, το Μάντος και το Βιερίνια να τον πιάσει όταν γυρίσει πίσω ο Μάνταλος με τον Μπακασέτα. Δηλαδή, με πιο σκεπτικό και με δύο χάφ και ο Πάοκ με τρία. Δύο χάφ εναντίον τριών και πέρσι πάρ το 2-0 για αντί για 7. Δύο χάφ εναντίον τριών. Το Μπίσεσβαρ, λες σχόλιο. Ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο Μπίσεσβαρ σε δύο φάσεις κάνει sprint και περνάει τον Μπακάκι. Για πλάκα. Λέω. Αυτό που σας έλεγα ότι ο Μπίσεσβαρ έχει το μαγικό. Να το λέτε εσείς όλοι αργό. Είναι αργός. Ναι, είναι αργός. Πώς περνάει τους γρήγορους, ρε φίλε, αφού είναι αργός. Πώς περνάει. Αυτό πράγμα μπορεί να το εξηγήσεις. Τους περνάει περπατώντας. Ο Μπακάκης είναι σαν να τον έχεις πάρει. Ναι. Σε ένα χωριό που δεν έχει άντρες, είναι στον πόλεμο. Ναι. Και έχει καμιά πενταριά γυναίκες. Και του λες τον Μπακάκη, κοίτα Μπακάκη, αυτές και οι 50 θέλω να κάνω από ένα παιδί. Δεν ξέρω αν ο άντρας τους γυρίσει από τον πόλεμο γιατί οι άλλοι είναι περισσότεροι. Ναι. Και τον έχει τον Μπακάκη κάθε κάνει μέρα. Παιδιά. Ναι. Ωραία δουλειά, φίλε. Στην 48η. Γυναίκα. Θα σταματήσει. Το Μπακάκι θα έχουν φύγει τα υγρά από κάτω. Έτσι ήταν ο Μπακάκι. Ε, περιμένει μια μέρα. Ποιο Μπακάκι ο καημένο. Περιμένει μια μέρα φουλάρι, ρε φίλε. Τι έκανε ο Μπακάκι ο καημένο. Έβαλε να σούπερα μόλυβι, τι έβαλε. Τι να βάλει ο καημένο. Τον έχουν ξετινάξει εκεί πέρα στην ΑΕΚ. Το ρηχό ρόστερ του Μελισανίδη. Την ΑΕΚ την ξετίναξε ο Ζουνίδη με το ρηχό ρόστερ του στα 4-4-2. Έρχεται και ο Χιμένεθ και την αποτελειώνει στον τελικό. Η ΑΕΚ έπρεπε να πάει τσίμα τσίμα, λίου λίου, λαού λαού, 3-5-2, έξω ο Μπακασέτας μέσα ο Μάνταλος, 2-4, να βγει μια ο Χουλ την άλλη, ο Γκάλο. Έπρεπε να το πάει το μάτς σβηστά. Βέβαια. Σβηστά. Εδώ πάω. Και 0-0 να το πάω παράδοση και βλέπω. Εδώ ο Πάοκ μας δήλωσε στο τελικό, πάω σε χαμηλούς ρυθμούς, εγώ γκολ δεν θα φάω. Αλλά κάποια ένα μπορώ να σου βάλω, ρε θα φίλε. Θα σε βάλω μισό για πλάκα. Ναι, έχω αυτό έκανε. Τον Μπέλκα, έχω τον Άκτο. Και το κράτησε πανεύκολα. Ναι. Τελευταία φάση ΑΕΚ έγινε κάπου στο 56-58 και μετά έσβησε το μάτι. Και μετά πήγε στη Γιώμα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία μόνο στη Γιώμα πήγε, ένα άλλο χαρακτηριστικό παιχνιδιού, ποιο ήταν. Δεν οργάνωσε ποτέ επίθεση από τον ορμοφύλακα. Όλο βολέ έκανε ο Μπάρκας. Τι να κάνει, σε ποιον να δώσει. Να δώσει μπάλα να κάνει παιχνίδι όπως κάνει ο Πάοκ. Μπαρέλα, Κρέσμο, Κρέσμο, Ζουγιανούλη, Γιανούλη. Η ΑΕΚ, από εκεί λέω, ρε φίλε, που θα χάσουμε αυτήν την ομάδα. Ο Μπάρκας έκανε μόνο βολέ.
Δεν έδωσε ένα απλό στο παιχνίδι να ξεκινήσει. Στο μπακάκι, στο μπακ. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Άρα είναι δείγμα ότι είναι πολλά επίπεδα κάτω. Βέβαια. Αυτά τα κάνουν μικρές ομάδες. Με βολέ. Ποιος είναι ο Λεβαδιακός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μικρός ηγέτης ο Πέλκας, ό,τι και να με λέτε, λέει. Ήταν όλα τα λεφτά στο τελικό. Ο Πέλκας, μεγάλη προσωπικότητα. Ο Πέλκας ήταν σε καλή μέρα. Αλλά γενικά είναι σε καλή μέρα. Βοήθησε, εδώ και ένα μήνα. Τον βοήθησε και η ΑΕΚ αυτό. Έχοντας ο Πέλκας πίσω Σαχόφ Κάνιας, αυτός έβγαινε τρίτος. Η ΑΕΚ είχε δύο. Ούτε ο Μάνταλος ερχόταν στον άξονα, ούτε ο Μπακασέτας. Οπότε ο Πέλκας βρήκε περισσότερους χώρους να πατήσει περιοχή, γιατί είχε πίσω και Σαχόφ και Κάνιας. Ο Πέλκας, φίλε, είναι παίχτης ψυχολογίας, μην το ξέρω. Δεν, λοιπόν, ξέρω δεν ξεκίνησε καλά, ειδικά είχε και το θέμα με τη μεταγραφή, με τη Φενέρ, το μυαλό του μπερδεμένου. Ξεκίνησε θα φύγει τώρα. Ο... Θα το δούμε, δεν ξέρουμε αν θα φύγει. Δούμε. Ξεκίνησε χρονιά ονειρεμένο ο Πέλκας. Mm. Στα προκριματικά θυμάσαι τι έκανε εδώ με Σπαντάκ, Μόσχας, με. Εκεί έγινε το μπέρδεμα, είχε τον ραβεσμό, τον πήρε από κάτω και έχει τέλος τον χρονιά. Πέλκα, ο Πάοκ πρέπει να τον βάζει πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Δεύτερο φορ. Εκεί είναι. Ναι. Αυτό για να το κάνει πρέπει να έχει δύο χάφ που να στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Χθες είχε αυτά τα δύο χάφ. Κοίταξε. Λες ότι χαραμίζει τον Πίσερ στα άκρα, αλλά ο Πέλκας είναι πολύ χρήσιμος όταν παίζει πίσω από το φορ, γιατί μπορεί να παίξει δύο ρόλους. Ναι. Και το δεύτερο φορ και το χάφ. Εκεί που πρέπει να έχει μια αριστερή μπακάρα, ναι, να γυρίζει λίγο προς τα μέσα ο Μπίσεσβαρ για να πατάει το κοντό Πέλκα τη μεγάλη περιοχή. Βοήθησε ο Γιαννούλης. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή για αυτό που τον έβαλε ο Λουτσέσκο, ο Γιαννούλης το έκανε τέλεια. Τέλεια το έκανε. Δεν χρειαζόταν να κάνει κάτι άλλο. Καρνέισε στο ξενοδοχείο, τον δώσανε. Δεν τον δώσανε καρνέισε. Λοιπόν, καλημέρα κουμπαράκια, βρήκατε και κάνετε λέμε το αεκάκι λέει, ερχόμαστε. Είναι φίλος του Ολυμπιακού ο Δήμος από τον Κορινό, ο οποίος είναι άτυπτος και δύο χρόνια, άρχισε να πιάνει τρέμουλο. Άμα μείνει ακόμα κανένα χρόνο, ξέρεις τι έγινε να γίνει κάτω στον Πειραιά. Θα πετάνε και τις βάρκες και τα καράβια και ό,τι βρίσκουμε. Τίποτα δεν θα γίνει, ναι, στον Πειραιά. Ναι. Θα πούνε ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται, θα βρούνε τρόπους να περάσουν το μήνυμα, να δικούμαστε κτλ. Δηλαδή πάλι και με βάρ, γιατί θα έχουμε και το βάρ, το οποίο θα λύσει 7 από τα 10 προβλήματα. Θα τα λύσει. Τα 10, από τα 10 προβλήματα, τα 7 θα τα λύσει. Ποιος το πληρώνει το βάρ? Ποιος, η ΕΠΟ το πληρώνει. Η ΕΠΟ. Ναι, η ΕΠΟ το πληρώνει. Το βάρ το οποίο το ήθελε ο ΠΑΟΚ εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Για να μην έχουμε αυτές τις γκρίνες, ναι, μύρλες. Βέβαια κάτω πάλι βγήκανε και είπανε για τη φάση το ίδιο. Αφού το είδα το διτήσα το βάρ. Τέλος. Έκρινε ότι είναι ακούσιο. Εσύ ένα μάδες το έδινε και το έκανε στο κύπελλο. Θα έλεγα αφού είδε το βάρ. Το είπε ο διτής, τι θα κάνω τώρα. Θα αλλάξω. Είναι, ναι, συγκρίσιμο διτή κάποιες φάσεις. Ναι. Τι θα κάνω τώρα και τους Γερμανούς ελέγχουμε. Ναι. Πήραμε την Πρέσπα τη μικρή, πάρουμε και τη μεγάλη την Πρέσπα τώρα γιατί μας έχουν μουρλάνε όλη τη χρονιά. Στη Μαρμίτα υπόθηκε και αυτό. Τι υπόθηκε. Για να μουγκάσετε, λέει, οι Μακεδόνες. Α, διπλό double. Διπλό double να πω. Και, αίτητο, και το αίτητο θα στο κόλπο. Δεν ξέρω, έτσι λένε οι Γαύροι. Να βάλω και οι Γαύροι. Μαλάτο speaking. Οι Γαύροι είναι τουρίστες εδώ και δύο χρόνια. Μαλάτο λέει, κοίταξε να δει αγόρι. Οι Γαύροι κέρδισαν, έπρεπε να του πει, ναι, με τον Απόλλωνος Μήνης και κάνανε όλοι. Εκεί φτάσανε οι Γαύροι, ναι, πες τους. Το πρωτάθλημα. Ναι. Το Λεβαδιακό κερδίζαν και πηγαίνανε να κάνανε όλοι στην κερκίδα. Τα αφήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Για τη Μακεδονία! Αλλά! Ξεχάστηκε το όνομα, η Φουγκαρού πετάχτηκε! Έτσι λέει ο Μαλάτος! Πετάχτηκε στα σκουπίδια, καημένε! Έτσι είπε. Βάλτε ηχητικά, λέει παιδιά, λέει να γουστάρουμε, είμαστε τρελαμένοι. Καλημέρα σας από Στοχόλμη. Έρχονται εκλογές και για τη Μακεδονία δεν μιλάτε, λέει, για το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Είναι αθλητικό ραδιόφωνο, είμαστε. Είστε ακόμα μαθισμένοι, λέει. Αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε, τι να πούμε. Πέσει τελικό κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ, θα ασχοληθώ με άλλα θέματα. Ξεχνάει τη Μακεδονία και τα του Μπούζου τα αυτά μετά. Δεν ξεχνάμε τι, τα ρώστατα αυτά. Εμείς εδώ πρωτοσαντούμε και σε αυτά τα θέματα. Πού σε είναι, παρακαλώ. Ε, τι που είναι, για. Τι κάνουμε τώρα, αυτούς που πουλήσαν τη Μακεδονία τους λέμε, ελάτε εδώ, μας κάνει το γήπεδο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ ντάμπλ αίτητο τώρα, σε παρακαλώ. 30 στρέμματα, 30 στρέμματα. Καμένε. Αίτητο ντάμπλ. Εδώ οι Γαύροι του Βορρά, ναι, οι Ολυμπιακοί που μένουν στη Θεσσαλονίκη, σαν το Μαλάτο. Ναι. Καλημέρα, κάνετε... Νίκο, για τον Τσιτσιπά Μούγκα, ε! Ναι, ο Τσιτσιπάς που δέρνει, μπίπ και δέρνει για αυτός κόσμο. Τι ο Τσιτσιπάς. Κέρδισε πάλι εκεί στην Ισπανία για τουρνουά, δεν ξέρω τι έκανε, αλλά πήγε πολύ καλά. Ποιος ασχολείται, ρε φίλε, με τον Τσιτσιπά. Πλάκα πουλάει ο φίλος. Ποιο Τσιτσιπά ασχολούμαστε τώρα, Τσιτσιπά. Που χάθηκε αυτή η ψυχούλα, λέει, να μας πει ότι ο Μπακασέτας, λέει, είναι, λέει, σαν τον Σόλσκε, λέει, που είναι το φιλαράκι μας ο Μπεκάτσας, λέει, που 10 ζωές να ζήσει, ένα ντάμπ δεν πρόκειται να δει. Ποιος είναι ο Μπεκάτσας? Ο φίλος μας ο Αριανός. Τι ντάμπ να δει ο Αριανός? Γιατί να μην δει κανένα, θα πει σε μισό αιώνα να πάρει κύπελο ο Άρης, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται, ρε φίλε. Να οργανώσει λίγο την ομάδα, δεν θέλει. 3-4 χρονάκια. Του χρόνου θα μαζευτούν αυτοί που πήραν το κύπελο το 70 σε ένα γεροκομείο. Μισό αιώνα? Σε ένα γεροκομείο θα κάνουν ένα. Ναι. Τι πάθαμε. Ναι, μισό αιώνα. Ναι. Εντάξει, ο Άρης, αν συνεχίσει πάντως να δουλεύει έτσι όπως δουλεύει με τον Καρυπίδη από πέρσι πρόπερσι. Θα φτάσει η στιγμή που θα πάρει και κύπελο και θα πάει και στο τελικό. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Έτσι. Αλλά όσο είναι ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατός, τον βλέπω χλωμό. Δηλαδή τελικό θα έχουμε ΠΑΟΚΑΡΙ. Ναι. Το κάνω στο Καφταζόγλιο. Oh. Ανακαινισμένο, νέο, σύγχρονο γήπεδο. Ο Ηρακλής που θα παίζει.
Σου καθάζω όλοι για αυτό. Τι ο κατηγορία θα είναι. Α, δεν ξέρω, γιατί θα δούμε τα γίνει με τα αφημί. Με αυτά εδώ, με τα τέτοια, τα δούμε αυτά. Αφημί δεν αφήνει ο Ιβάν να πάρει ο Ηρακλής. Πάλι ο Ιβάν. Με αυτά ο Ιβάν ήταν χθες. Σου απειθήτα, πήγε με τους παίκτες, αεροδρόμιο. Το ασχολείται με τον Ηρακλή. Το ρώτησε κανένα. Σου απειθήτα για τον Ηρακλή, τίποτα. Το όχι, δεν το ρώτησε. Είπε πολύ και, πολλά και σοβαρά πράγματα ο άνθρωπος. Τι είπε δηλαδή. Πολλά πράγματα. Και μίλησε για τον ΠΑΟΚ. Μίλησε για το ποιο είναι το πλάνο για το ποδόσφαιρο. Η ατάκα που κρατάμε είναι μία. Ποια. Την ώρα που ο Μαρινάκης πριν 10 χρόνια λέει και θα πάρω 7 double, 21 double, λέει ο στόχος μου εμένα πλέον είναι να φέρω τον κόσμο στα γήπεδα. Καταλαβαίνετε διαφορά νοοτροπίας και κουλτούρας. Ποιο κόσμο. Τι συζητάμε. Ποιο κόσμο τον κόσμο που είναι φίλαδος και θέλει να πάει να δει ποδόσφαιρο. Τι συζητάμε τώρα, η μέρα και η νύχτα είναι. Πώς θα τον φέρει. Θα έχει, βάλει στόχο. Πώς θα τον φέρει. Θα τον φέρει προβάλλοντας δικαιοσύνη, φέρνοντας το VAR, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, φαίνοντας παίχτες, αναβαθμίζοντας το πρωτάθλημα. Στο κύπελλο έχεις πάρει σφυρίγματα, τι είναι η δικαιοσύνη. Το είπα. Βγήκα και το είπα όμως. Καλά έκανες. Βγήκα και το είπα. Ο Γιώργης δεν βγήκε. Ναι, λέει, ευνοηθήκαμε εμείς, γι' αυτό φωνάζουμε για το VAR. Μπράβο. Βγήκαμε... Τώρα που πούμε το VAR. Βγήκανε μια φορά να το πούνε αυτό. Και κατευθείαν κιόλας, όχι μετά από. Ρώσκι κουλτούρα. Φίλε, εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι αυτό που λέτε. Ούτε καν θέλω να το βάλω στο στόμα μου. Λοιπόν, ζητάνε το ηχητικό, αλλά πριν πάμε στο ηχητικό. Τι έγινε. Ξενύχτη τέλος Κωνσταντίνου. Τέλος, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουμε πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουμε τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One, τώρα μας προσφέρει και χαμηλότερη χρέωση ρεύματος. Όλη μέρα, πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο μάλιστα κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα σας όπως θέλει, όπως θέλετε ο καθένας ξεχωριστά και αφήστε τη Volton και το ρεύμα σας. Να μάθετε περισσότερα πραγματάκια όμως στο volton.gr ή στο 11300. Να μάθετε πώς μπορεί να αλλάξετε τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, ποια θα είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αποκτήσετε το πρόγραμμα Volton One και βεβαίως αν υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή προμηθευτή. Είμαστε 25 μετά τις 8. Το μόνο double που θα δουν οι Αριανοί Ρεκούλοι είναι αυτό το παγωτό. Πουλάνε τρέλα, παιδιά, να σέβεσαι τους αντιπάλους και να μην υποτιμάτε αντιπάλους. Εγώ είμαι αυτής της λογικής. Θα βάλουμε ηχητικό που ζητάνε εδώ τα παιδιά. Σταμάτα ρε. Κάπου θέλουν ρε φίλε. Μην παρακαλά στον Πέλκα στο ριμπάουντ. Τσιμπάμα θέλει να το βάλει το κομμάτι. Τσιμπάμα θέλει να το βάλει το κομμάτι. Τσούπα γκολ! Τσούπα γκολ! Τσούπα γκολ! Ο Τσούπα μας τρελαίνει! Ο Τσούπα πανηγυρίζει το μεταλλάκι! Ο ΠΑΟΚ ανοίγει λογαριασμό εδώ στο ΠΑΟΚΑ! ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1! Εγώ θα ήθελα να ακούσω τη στιγμή της αναμετάδοσης που γίνεται τον πέναλτι που ζητάει η ΑΕΚ. Τι λέγατε. Τώρα θα το ακούσουμε. Αυτό μπορεί να το κάνει. Πού θα το ακούσει. Μη ζητάς τον εγχωρίτη ρε, μη ζητάς. Μη ζητάς τον εγχωρίτη, θα το βάλει μόνος του ρε. Άσε το βάλει μόνο σαν τον Εχολίτη. Έχει ξεβρακωθεί αεξής. Ναι. Στον αέρα. Ξεβρακωθεί αεξής στον αέρα και λέει. Στην Αριστοτέλους τον θέλω. Ξεβρακώθηκε. Στην Αριστοτέλους τον θέλω. Άσε τώρα τον παπιό κυνηγό. Τον Ντάκτελ στον Καστοριανό. Στην Αριστοτέλους τον θέλω. Εξαφανίστηκε δύο μήνες. Έβγαλε γλώσσα μην πω από εδώ μέχρι που. Άιντε τώρα δεν τα λέμε. Σπύρου. Τι νομίζει, επειδή ήρθε η μαρμίτα, ξεχρέωσε αυτό είναι. Ναι. Πέντε χρόνια δεν μας έχει ζαλίσει. Αλλά τουλάχιστον φοράει παντελόνια. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν. Θέλεις να κάνεις χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές, δηλαδή, να παιδίσεις. Να πάρω λεφτά. Ναι. Θέλω, ναι. Θα πας να ανοίξεις ένα ζαχροπλαστείο έξω από του Ρέντι. Θα φτιάχνεις ειδικότητά σου κορνέδες. Ναι. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα γίνεις ζάμπλουτος. Θα ξεπουλήσεις ζαχαροπλαστείο έξω από του Ρέντι, Ραπτόπουλος, άκουτε, με ειδικότητα στους κορνέδες. Από τη στιγμή ναι, που μπήκανε οι μπράβοι ναι, και φιλάν και τα λοιπά, πρώτον και δεύτερον, τη στιγμή που οι οργανωμένοι πήγανε σε δουλειές του Μαρινάκη, σε δήμους και σε τέτοια και ιστορίες, ναι, ξέχασε τα αυτά. Λες, ε! Oh. Πάντως να ενημερώσουμε το κρατήριο. Που τρομοκρατείτε ναι, όλο το δημοσιογραφικό λόμπι των Αθηνών. Πολιτικά και ποδοσφαιρικά, μην μπείτε, μην κάνετε, θα στούμε, θα κάνουμε, θα σας διώξουμε κτλ. Αυτή η τρομοκρατία που υπάρχει κάτω στην Αθήνα, μην τυχόν και ακουστεί τίποτα, μην γίνει καμιά κριτική, ξέχασε τους κορνέδες. Κορνέδες υπήρχε στην περίοδο της δημοκρατίας. Σε δύσκολη θέση ο Χιμένεθ ήδη πατμών και μάλλον η ΑΕΚ δεν θα τον κρατήσει. Καλά θα κάνει. Έτσι, ένα προπονητής που χάνει τρία κύπελα σε ρί, έτσι. Αλλά και υλικό, πήρε ένα πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Το υλικό του, ναι, το υλικό του και εκεί που το πάει. Εντάξει, χθες ήταν λάθος η τακτική του. Λάθος. Και λάθος και του πήρε και τα παντελόνια ο μεγάλος Ρασβάλλου Τσέσκου. Τελείως. Ο Βάισβάλερ, λοιπόν. Τι budget έχει η ΑΕΚ. Πόσο budget. Χρηματιστηριακό το budget της ΑΕΚ είναι 40 εκατομμύρια. Του ΠΑΟΚ πόσο είναι. 63. Μεγάλη διαφορά στην. Να σου πω κάτι όμως. Ναι.
Η ενδεκάδα που κατέβασε η ΑΕΚ με την ενδεκάδα που κατέβασε ο ΠΑΟΚ, οι ενδεκάδες μόνο, ναι, ήταν ίδιες ακριβώς. Ναι. Οι ενδεκάδες. Στον πάγκο υπήρχε χαοτική διαφορά. Οκ, okay, δεν το συζητάμε. Αλλά οι ενδεκάδες όπως κατέβηκαν ήταν ίδιες. Ναι. 24,5 και οι δύο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε πάντως όλους τους φίλους, Ολυμπιακούς, ΑΕΞΙΔΕΣ. Η Παναθηναϊκή είναι σε μια ουδέτερη στάση γιατί βγήκαμε κάτι Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκή, κρύ, ναι. Άκου εδώ. Όπου βλέπεις βόρεια προάσπιση. Ναι, βγήκαμε πολύ πάνω. Πέφτει χαλάδρι και φυσικά. Πολύ, πολύ πάνω δυνατή. Απακριάδα. Κριάδα. Πέρσι λέει και εμείς λέει θέλαμε να το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Πέρσι λέει γιατί λέει αυτή η εικόνα μας χάλασε. Και του λέω ρε φίλε όταν έμπαινε ο δικός και μπούκαρε μέσα, λέω αυτά δεν σ' άρεζαν. Ναι. Μπούκαρε μέσα, όχι και τα άβγαζε, τα σήκωνε. Όχι φωτογραφίες. Α τον Παναθηναϊκό το φουκαράκι. Να ενημερώσω λοιπόν όλους. Ναι. Όλους τους Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς και όσους γκρινιάζουν τέλος πάντων ότι η χώρα μας Κωνσταντίνε ξέπως λίμνες έχει. Λίμνες. Ναι. 72. Ναι. 72 λίμνες. Υπομονή λοιπόν, άλλα 36 χρονάκια. Γιατί, τι είναι. 36 επί 2, double. Λίμνες. Ένα, δεν είπαν ότι η πρέσπα τελείωσε, την τράβηξε να χει. Ναι. Μικρή και μεγάλη καθάρισα φέτος. Ναι. Του χρόνου να βρουν άλλη λίμνη. Ο γάβρος της Μαρμίτας επιμένει. Τι επιμένει. Ξεχάσατε ρε Μακεδόνες το όνομα. Α, έτσι λέω. Εγώ έτσι να λέει. Του πω ότι πάει οι πρέσπες, τελειώσαμε. Του χρόνου να βρουν πια άλλη λίμνη. Βόλβη, μικρή, μεγάλη, θα βάλουν του χρόνου. Δεν ξέρω. Ναι. Έτσι. Γιατί αυτή η αηδία μας κάνει και διασκεδάζουμε ακόμα περισσότερο. Λες, πολύ. Κλαίω τα γέλια. Και γάβρη τα λένε αυτά. Εντάξει, Παναθηναϊκός και αεξί. Ο Αεξής πονάει πάρα πολύ. Άμα δει στα social media τι γράφουν, λέει δεν γίνεται να είμαστε εμείς στον Άκη του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν η ΑΕΚ με τα 15 κύπελα μέσα. Τώρα με. Δικαιώσει αντιλεσκούλα τώρα. Τώρα. Τώρα, τώρα όχι, δεν θέλω να λέω καμιά κούλα. Εγώ σέβομαι τους αντιπάλους. Είμαι τέτοια λογική. Άκουδο. Τώρα ναι. Δικαιούσε να τη λες κούλα. Επειδή την κλεντάω τρία χρόνια, την πήγα από σχέση σε Ραβόνα και από Ραβόνα σε γάμο. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Τρία στα τρία. Του χρόνου λες να φέρει καμιά φίλη. Τέταρτο χρόνο, βέβαια. Σέβεσαι. Εντάξει, λίγο να κάνουμε λίγο και το τρόλε, φίλε. Αλλά σέβομαι τους αντιπάλους μου. Τι να κάνω, μόνο έτσι θα πάω μπροστά. Λοιπόν, γουστάρεις Στράτο Διονυσίου, το ξέρω. Έτσι, σκίζεις τα ρούχα σου, τα ημάτια σου. Γουστάρεις Στράτο Διονυσίου, αλλά γουστάρεις και όλο αυτό που θα δημιουργηθεί και θα παιχτεί από 17 του Μάη στο Ρίτζι Καζίνο. Φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται λοιπόν στο θέατρο Βεργίνα οι τρεις γη του Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους. Μια σπάνια συνάντηση και οι τρεις λοιπόν ερμηνευτές τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σαλονικιός, γυναίκας η καρδιά. Άκου βρε φίλε και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για 8 εφανείς από 17 του Μάη. Λοιπόν, πάμε απαραίτητο διαφημιστικό και ανοίγουμε γραμμές να πει ο κόσμος τα σώψυχά του. Ταπλούχος είναι, αεράτος είναι, αήττητος είναι, στα πάνω του είναι, Κωνσταντίνε μου. Λες. Να μην πω. Εντάξει. Άντε, Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο και εμείς σε λίγο μαζί. Τα καταστήματα Wind, φίλες και φίλοι, αναλαμβάνουν την επισκευή της εκτός εγγύησης βλάβης του smartphone σου μέσα σε μόλις 24 ώρες. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη θα πάτε να το παραλάβετε επιδιορθωμένο. Μάλιστα, παίρνετε και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Και σαν μην έφταναν όλα αυτά, βιάζεστε πολύ. Μέσα σε 2 ώρες έχετε τη συσκευή σας επιδιορθωμένη, αρκεί να το μεταφέρετε μόνο σας στο κινητό σε 2 σημεία. Εδώ στην πόλη μας, βεβαίως, στο Win Store Εγνατίας 32 Θεσσαλονίκη. Νικητής, γιατί καθυστερήσαμε με τα ηχητικά και με τη δικιά μας την φλιαρία. Νικητής για τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης μαζί με τα σούπερ μάρκετ, όλα έτσι ώστε να σφραγίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση 31 του Μάη για το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου έτους, είναι ο Ελευθεριάδης Μάκης. Τι σου βγάζει ο Μάκης? Ελευθεριάδης Μάκης. Μάκη και 43, δεν σε αδικεί ο κουλ ποτέ και ο ραπ. Μέχρι και 13. Έτσι. Έχουμε ένα ημίωρο. Το ξέχασε. Το ξέχασε. Εγώ φταίω, ναι. Βέβαια. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ναι. Σε πήρε η πανθεσία του. Με παρέσυρε τον Ντάμπλε. Σωστά. Ελευθεριάδη Μάκη, εγώ φταίω, να ξέρεις. Είναι καθαρά δικό μου το λάθος. Έχεις όμως μισή ώρα. Εντάξει. Θα είμαστε τίμοι μαζί σου. Πάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε και γραμμούλες. Να ακούσουμε τον κόσμο πώς αφουγκράσει αυτό το ντάμπλ. Έτσι, αυτό το αίτητο. Ξεβρακώθηκε στη Μαρμίτα. Παλίκος, αλλά δεν φορούσε Μινέρβα. Μου σήλε το σλιπάκι. Δεν φορούσε Μινέρβα. Το άσυλε εδώ. Τι νομίζω. Λαϊκή αγορά. Ο παπιοκυνηγός εδώ μου το άσυλε. Ωραία ήταν η Μινέρβα. Γιατί παλιά. Παλιά, τώρα δεν φοράει κανένα. Κωνσταντίνη, μας έχουμε ξεφύγει. Λίγο, δεν βάζει λίγο χρώμα στο σλιπάκι εσύ. Τι, άσπρο. Ε? Άσπρο! Άμα το πουλήσει, κόνεται ό,τι συμβαίνει. Ό,τι και να βάλεις, ναι, βάλε λίγο χρώμα, ρε αγόρι μου. Βάλε λίγο μαύρο, λίγο πορτοκαλί, λίγο μπλε σκούρο. Βάλε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να μου λες. Άσπρο φορούσε, Μινέρβα. Αφού μου το έστειλε. Ένα μπλε με μαύρο, λέει. Άσπρο ήταν. Να το λέω, ρίσε, λέει, όχι και Μινέρβα, λέει, με προσβάλλε το κουμπαράκι.
Πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε Ελευθεριάδη Μάκη. Έχει προτεραιότητα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους φίλους. Έλα, φίλε. Πάμε. Καλημέρα. Νάτος, νάτος. Πού είσαι ρε παπιοκυνηγέ. Πού είσαι ρε ψυχούλα, αγόρι μου. Σε έχασα ρε αγόρι μου. Δυο μήνες. Δηλαδή τι πράγμα. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει πνευματική ανάταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ. Αυτό το συνοθήλευμα μόνο ο ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι. Ε, με αυτό με πήρες πέρα στο πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων. Περίμενες κάτι άλλο να δεις. Τι περίμενες να δεις, τι περίμενες να δεις δηλαδή. Περίμενα να δω 5-3-2 σφιχτό να το πάρω μισό μηδέν. Τι να πάρεις ρε, με το Λιούσι και με το Λιούσι ήσουν αρέσει, τι να πάρεις. Τάξε Λιούσι, άκουσε με τώρα νεόπλουτε που έδωξε τότε. Τι νεόπλουτος, 3 χρόνια σε γλεντάω, έτσι είναι ο νεόπλουτος. Άντε τον πρώτο χρόνο, ναι. Άκουσε με τώρα εμένα. Έλα. Δεν θα ξεχνάς την καταγωγή σου, δεν θα ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Και όταν η ΑΕΚ πήρε το 7ο κύπελλο το 1966, το πήρε το 2016. 66 ήταν αυτό που πήρες με το κέρμα, ή το, με το κέρμα ήταν αυτό, το 66. Λοιπόν, γιατί έχεις πάρει 2-3 με κέρματα, γι' αυτό. Ναι, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Ναι. Καταρχήν, το εσώρουχο είναι ο όμο. Όμο. Ναι. Όχι το απορπαντικό. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει ένας ρουφιάνος στην Πολεμαρίδα. Αλλά, μάλιστα. Στο ορυχείο. Ναι, ναι. Ο οποίος λέει τα πάντα παντού, θα σε βρω ποιος είσαι, πού θα μου πας, ναι. Θα σε βρω. Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να πω, είναι το εξής. Εγώ έχω το φράσος, το σθένος και τα παντελόνια, είχα πει ότι θα τα κατεβάσω εάν μου τα πάρεις, και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ, όταν ο Σαββίδης δεν σου κάνει γήπεδο γιατί σε κοροϊδεύει. Θα τα κατεβάσω όλα. Έχεις το στέλνος να το κατηγορήσω όπως εγώ το Μελισσαρίδη. 101%. Αλλά... Ακούγεσαι. Αλλά φίλε, ας πω κάτι. Ο Ιβάν, ό,τι έχει πει ως τώρα το έχει κάνει ρε φίλε. Δηλαδή γήπεδο, είναι αξιόπιστος, είναι εγγύης, είναι βουνό ρε φίλε. Λοιπόν, ακούσε ναι. Εμένα κουλιανέ. Ναι. Γήπεδο ναι. Δεν θα κάνεις ποτέ. Όσες φανέλες και αδώ στο καμένο. Άξες πάλι. Δεν μου λες. Πού θα χάσω τώρα, για πες μου μετά την Τρίπολη το ΆΚΑ, πού θα κάνω πάλι την ήττα. Τελείωσε. Α, δεν έχω άλλη ήττα τώρα, εντάξει. Και κοίτα να δεις, ναι. Ο Μίλους Champions League ναι, ναι. Δεν θα παίξεις εγατάκι ποτέ. Τελείωσε, κλείδωσε ποτέ. Για αυτό παιδιά. Ετοιμαστείτε να στρώσουμε τον σε καμένο, δόνι. Τον καμένο γιατί το επικαλείσαι καλέ. Κωνσταντίνε, ναι. Άκουσε με γιατί το λέω. Αυτοί θεωρούν το γήπεδο της ΆΚΑ τζαμπασοφιά. Εφού υπογειοποίησε 20 χαρτιά πίεση. Ωραία. Συμφωνούμε. Ναι. Εσείς πριν καν καταθέσετε το πρώτο έγγραφο, ναι, ναι. Έχετε κάνει κούτρα 30 θέματα από το Υπουργείο και το Καμένο. Αυτά τα λες εσύ. Πριν καν. Εγώ το λέω. Εσύ τα λες. Ούτε αναξιοποίητα στρέμματα ήταν εκτός τούμπας που ουσιαστικά μας παραχωρήθηκαν. Και ποιος είναι. Τα πήρες κούτρα από το δημόσιο. Άλλο να το ρωτήσεις τον Κουλιανό. Αν την υπογειοποίηση την πάρει η εταιρεία του Κόκαλη, τι θα πεις. Α, θα φωνάζω. Εγώ προσωπικά θα φωνάζω. Σχίσκε. Τίποτα δεν θα πει, τίποτα δεν θα πει ο Κολοτούμπας ο νεόπλουτος. Έλα, τζαμπασοφιάς. Ο νεόπλουτος ο Κολοτούμπας. Πονάς. Ε, νεόπλουτε. Πονάς, βρε. Πολύ. φύγε, κατσούρα. Πολύ πονάει, φύγε, τα λέμε. Ελευθεριάδης Μάκης, μ' αρέσει ο Νικόλας. Τον ψάχνω τώρα, τον αδείξα λίγο και αποτύψεις. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα τα κουμπαράκια. Αυτό είναι. Πού είσαι ρε ψυχούλα, πρωί-πρωί με έστειλε ρεπορτάζ την Αμπόλα λέει. Πανηγυρίζει η Αμπόλα λέει, ναι. Λοιπόν, πες το Καστοριανό. Ναι, ναι. Να μην βγάλει τόση πίκρα, να μην πάθει τίποτα, ε. Ναι, έβγαλε ένταση, τι να κάνουμε τώρα, αφού τρία χρόνια τον έχω κάνει γάμο τώρα. Είμαστε σε άσχημη ηλικία, μη τόσο πολύ. Μη τόσο πολύ. Ναι. Και να το πεις πάντα, το ψαλίδι νικάει το χαρτί. Αλλά, έτσι να το πεις. Το ψαλιδάκι, κοίτα δεις, όλα γίνονται με ένα μαγικό τρόπο για να, για το σύμπαν τρολάρει πραγματικά την ΑΕΚ μετά το περσινό. Όλα γίνονται με ιδανικό τρόπο, ναι, όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα εδώ ρεπορτάζ Αμπόλα, να το πρωί-πρωί. Ναι. ΠΑΟΚ μπάτε ΑΕΚ, ακοφύρμα τον Μπραντίνια, έτσι, αυτό πώς μεταφράζεται, ο ΠΑΟΚ κάνει double με την ΑΕΚ πάλι. Ναι, ΠΑΟΚ και μπάτε ΑΕΚ και κάνει double. Μπράβο ρε σένα, αυτά ναι. Να εδώ μου στέλνει το ρεπορτάζ. Και, άκου Νικό. Ναι, ναι. Και να πεις στον κύριο πρόεδρο της ΕΠΟ, ναι. Γιατί φύγανε αυτοί ο Βακάλης, ο Θωμαίδης, ο Ψαρόπουλος, πόνεσαν ο Δημητρίου, και δεν άντεχαν. Ο Παπαχρήστος, πες τα ραγόρι μου. Αυτοί οι εκλεκτοί συνεργάτες σου, γιατί έφυγε στην απονομή. Δεν άντεχαν να δεν βλέπουν τον ΠΑΟΚ τρία χρόνια σε ρίγκη. Όχι, δεν άντεξαν. Κρίμα ρε γάμο το. Έφυγα μαζί με τους οπαδούς ΣΑΕΚ. Πολύ πίκρα βγάζει ρε Σινικό. Τι θα κάνουμε ρε. Δεν πειράζει ρε, εμείς το μονόπεδο το βάλαμε. Μόνοι μας είμαστε ρε. Και στις χαρές πάλι μόνοι μας δεν είμαστε. Βρε το μονόπετρο το βάλαμε.
Και να σου πω κάτι, ο ΑΚΠΟΜ του χρόνου θα είναι ο καλύτερος σεντερφόρ της Ευρώπης, θα μου το θυμηθείς αυτό. Καλά, κόψε λίγο τώρα της Ευρώπης, αλλά περίμενε, ναι. Λίγο, περίμενε, γιατί το λέω. Ο ΑΚΠΟΜ κινείται πάντα στη γραμμή offside, όπως κινούνταν ο μεγάλος Φελίπε Ιντσάκη. Αυτόν τον θέλω στη μαρμίτα. Φιλιά, φιλιά! Ναι, αλλά λοιπόν, δουλεύει και δεν μπορεί να έρχεται, λέει, τις Κυριακές. Ποιος? Τις ωραίος είναι, ωραίος. Πάντως για τον Τζούμπα είναι και ωραίος τύπος. Δηλαδή, είπε, έβαλα γκολ όπως στο FIFA. Είπε ότι στην αρχή φοβήθηκα μην μου τα ακυρώσουν πάλι για offside. Έχω τρελαθεί. Κοντά ήταν. Πολύ ωραίος ο τύπος. Να μας πει, λέει, τι λέει η Αμπόλα για τον Ολιβέρα. Χοχοχο. Λέει ο τουρίστας, ο μόνιμος άτιτλος τα τελευταία δύο χρόνια φίλος Ολυμπιακού. Λέει ότι ο Ολιβέρα δεν θα μείνει μάλλον στον ΠΑΟΚ, λέει η Αμπόλα. Γιατί τα 12 ο ΠΑΟΚ θα θεωρεί υπερβολικά και καλά κάνει. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου? Έκανε και ένα επικοινωνιακό ο ΠΑΟΚ εχθές, αφήνοντας τον Ολιβέρα στον πάγκο. Ναι. Τους λέει, κάτσε ρε φίλε, εδώ εμείς θέλουμε το κύπελο. Ακριβώς. Σημαίνει εμείς δεν χτίζουμε μανατζερικά καριέρες. Έτσι. Πάνω απ' όλα η ομάδα. Καλά έκανε και κοίταξε τον πισινό του, γιατί σου λέει εδώ δεν με ενδιαφέρουν τα μανατζερικά, με ενδιαφέρουν εμένα τα άλλα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ναι. Έχω ενστάσει για τον Καστοριανό. Είχε πει, λέει, θα βγει γυμνόσαρα στο τέλος αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι να μας δείξει το βρακί του, λέει, στο ίντερνετ. Αυτό λέει εδώ ένα μηνυματάκι. Αυτό είχε πει. Το βρακί, λέει, μπορεί να το δείξει οποιοδήποτε, λέει, στο ίντερνετ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παριδέα. Έλα ρε ταμπλούχε. Τι κάνουμε? Έλα ταμπλούχο. Καλά ρε φίλε, τι να κάνουμε? Άκου να δεις τώρα. Νίκο Σαβίδησε όχι και βουνό, να τον πεις λοφάκι, εντάξει, όχι ανάχωμα, αλλά λοφάκι, εντάξει. Ναι. Είναι γιατί... το οικονομικό μέγεθος που τον ψηλώνει τόσο. Ναι. Λοιπόν, πώς το... φίλε, το... φίλε, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Φύλακας, άκουσε με λίγο κάτι να σου πω. Δεν έχει σημασία το ύψος, αλλά το ανάσημα που έχει ο καθένας μας. Μπερδεύεσαι πάλι. Το ύψος μπερδεύεις με το ανάσημα. Ναι. Θα κάνω μια έρευνα στο χωριό του, στο Πρόχωμα που είναι οι γονείς του εκεί, και θα σας πω μια άλλη φορά κάτι που ήθελα. Ναι. Το γεγονός του Σαββατοκύριακου δεν ήταν ο τελικός κυπέλλου, ήταν η κάθοδος του Φωτιάδη στην Αμίτα. Καλά, αυτό δεν το σχολιάσατε καθόλου. Επισκιάστηκε ρε φίλε αυτή η κάθοδος, τι να κάνουμε, έπαιζε δεν λειτουργεί. Ποια επισκιάστηκε, το κύπελλο επισκιάστηκε από αυτό. Μιλάμε όλοι, βλέπαμε Αμίτα χθες. Ναι, δεν χάσαμε δεύτερον. Βλέπαμε Αμίτα. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έκανε διαφήμιση. Πονάς και εσύ λίγο, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Καλά. Πονάς λίγο, έλα, έβγαζε λίγο πόνο και εσύ, εντάξει. Αλμοπάρα, φίλε, μόνο. Αλμοπάρα και μετά την Αλμοπάρα, για πες μας. Όχι, εγώ σας το έχω πει ότι ήμουν ΑΕΚ. Ένα-ένα μας τα βγάζει, Αλμοπάρα. Όχι, όχι. Τι καψούρα είσαι και εσύ, ρε. Ναι, έλα. Το είχα πει εγώ από την αρχή, αλλά δεν ασχολούμαι. Ό,τι θέλει νύφη, ό,τι εμείς δεν χαλάμε τα χατήρια. Ό,τι θέλει νύφη, ρε φίλε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει, τώρα ομάδα που πέφτει έτσι... Το μονόπετρο, σ' άρεσε, το μονόπετρο. Ούτε τον είδα τον τελικό. Α, ούτε τον είδα. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Πάμε επόμενο. Ούτε είδε τον τελικό. Μα τρελάνει τώρα ο εξή. Έλα, καλημέρα. Δεν είδε τον τελικό. Ναι. Καρικόλα. Καλώ το να. Καλημέρα, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, εντάχει να πω δύο πράγματα, παρακαλώ. Βεβαίω. Πρώτα απ' όλα, από πότε, ρε Κωστή, τα VIP εισιτήρια, σύμφωνα με τη λογική των Αθηναίων, πρέπει να δίνονται μόνο σε κουστούμα του? Τι με νοιάζει που θα δοθούνε? Α, το Κωστή προφανώς θα του άρεσε κιόλας που είχαμε και... Εγώ θέλω φουσκωτούς, ξύλο... Στην αθηναϊκή δημοσιογραφία, κατηγορίες, όχι αστεία. Φίλε, ούτε που με νοιάζει που θα τα δώσουν, δεν με ενδιαφέρει. Είναι προσωπικά δεν με νοιάζει, απλά στο λέω. Ίσα ίσα είχαμε και λίγο, όσον αφορά το ένα κομμάτι, είχαμε και κερκίδα. Γιατί άμα ήταν μόνο κουσουμαρισμένοι δεν θα είχαμε ούτε κερκίδα, θα είχαμε MBA, έτσι. Τουλάχιστον ακούστηκαν ζητήματα, ναι. Επίσης, γράφτηκαν ψέματα. Όπως. Σε μια στιγμή που έπεσε ξύλο με τα ΜΑΤ, ο παδός της ΑΕΚ, Χρήστης φαινότανε, μπήκε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν ήμασταν το... μέσα, ήμασταν μέσα, Νικόλα. Α, ήσουν μέσα. Εντάξει, εντάξει, οκ. Αλλά ειλικρινά, μπήκε μέσα ο δημοσιογράφος, δεν είπε το όνομά του, έγραφε ψέματα, ρε παιδιά, όλη μέρα χθες. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, τα ψέματα δυστυχώς πουλάνε. Τι να κάνουμε, αλλά. Λοιπόν, τον πρώτο χρόνο χαίρονται για τα ψέματα. Μετά πάνε τα ψέματα, φεύγουν. Πολύ βαριά η φανέλα του ακόμα. Πολύ βαριά, όντως, φίλε. Πολύ βαριά. Ωραία πράγματα, πιστεύω. Να σε καλά, παλικάρε μου. Πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ το κεφάλι του ΑΚΟΜ. Θα τα βελτιώσει γιατί είναι και σε ηλικία που πρέπει να τα βελτιώσει. Πρόσεξε να δεις. Ενώ έχει την έκρηξη να φτάσει και στο άλμα να φτάσει την μπάλα, έχει πολύ κακή τεχνική στην κεφαλιά. Ναι. Πολύ κακή τεχνική. Μπορεί να τη βελτιώσει πάντως. Είναι θέμα δουλειάς αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε για ταχύτητα, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο το έχεις ή δεν το έχεις. Ο Τσούμπα ο οποίος βοηθούσε και στα χαφ. Και αυτός προχθές, έτσι. Ο Τσούμπα.
Έπινε, ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ο ΠΑΟΚ το 19 Κωνσταντίνη, γιατί έλεγαμε του τρόπου που πήρε ο ΠΑΟΚ το κύπελο, το πήρε με βάρ, έτσι. Το 19, φέτος. Ναι. Πέρσι το πήρε χωρίς βάρ. Ναι. Το 17 με τι το πήρε? Με μπίσες βάρ. Καλό ή κρύο? Goal offside. Ε, όχι, του μπίσες βάρ δεν ήταν goal offside. Το πρώτο δεν ήταν. Το πρώτο δεν ήταν, με μπίσες βάρ. Λοιπόν, έχουμε νικητή. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε Μάκη. Τι ομάδα είναι ο Μάκης Κωνσταντίνε τώρα? Κάτω αποκλείεται να πάω οξύς. Αποκλείεται να πάω οξύς. Μάκης Ελευθεριάδης, καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό στον Παλίκαρο, τι κάνεις, που είσαι, πού σε βρίσκουμε? Στην Καλαμαριά, στο σπίτι μου είμαι ακόμα. Καλαμαριά, σπίτι, Αριανός μου φαίνεσαι. Μου βγάζεις κάτι από Άρης, ε? Άλλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αριανός, πρώην καθηγητής, δάσκαλος, ε? Κομμουνιστής. Κομμουνιστής, λέει Κωνσταντίνε. Μεγάλα ρουθούνια, μεγάλα ή μικρά ρουθούνια? Κεφάλας. Άλλο. Άλλο, λέγε, λέγε τώρα που γυρίζει να δούμε αν πέσαμε πουθενά μέσα. Δύο στα πέντε πετύχατε. Για πείτε μας, για πείτε μας κύριε Μάκη. Το ένα το κεφάλας, είμαι κεφάλας. Δεν τον μπαγάσα, τον πέτυχε το κεφάλι. Δεν γίνονται αυτά. Άρα είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνονται, ψυχάρα δεν τον ακούς, ωραίος τύπος, έλα. Άλλο λοιπόν, Μάκη. Εάν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ και τα ποντιακά, θα είχα άλλα δύο διαμερίσματα. Α, είσαι πέσαμε πολύ έξω εδώ, έτσι. Όλη λοιπόν, η ζωή μας πάω επομένως, Μάκη, έτσι. Δημόσιος υπάλληλος όλη τη ζωή μου. Mm-hmm. Στην πυροσβεστική. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Μάκη μου, μας άκουες προφανώς γιατί πήρες και γρήγορα. Εγώ φταίω που το καθυστέρησα, να ξέρεις. Σφράγισες. Πήρε η μέση, το ναι, πήρε η μέση. Πήρε... Μόλις ξυπνήσω, αμέσως ανοίγω το ραδιόφωνο για, για τώρα, για την κλήρωση. Γενικότερα. Αυτό το κάνει η κόρη μου. Mm. Χρόνια τώρα. Μάκη μου, σφράγισες τη συμμετοχή σου για το μεγάλο τελικό, τη μεγάλη κλήρωση 31 του Μάη, έτσι ώστε να διεκδικήσεις το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου έτους, έτσι. Ναι. Είναι καλό το δώρο, θα είσαι εδώ 31 του Μάη και εσύ με τους υπόλοιπους. Νικολάκη, ναι, αγωρίνα μου, για ναι. τον Κωνσταντίνο, θέλω να του φέρω ένα παστίτσιο, θέλω να μου πει με τι νούμερο μακαρόνια το θέλει. Παστίτσιο. Παστίτσιο, ναι, τι νούμερο, αγόρι μου. Κοίτα, εγώ τα μακαρόνια δεν τα τρώω τώρα, αλλά τρώω αυτά τα μικρά, τα στενά. Τα... Α, είσαι στενός εσύ. Δηλαδή δεν γίνεται παστίτσιο έτσι. Αυτό δεν θα είναι παστίτσιο, θα είναι σπαγκέτα. Εγώ θα σε κάνω ένα δεκαράκι. Τι... Κάνα η μάμπα ελδί. Η μάμπα ελδί, δώσε. Φέρτε μια μάμπα ελδί να τελειώνουμε, ρε Σιμάκη. Αυτό είναι Κωνσταντινοπολίτης. Είναι... Έχει ρίζες από εκεί. Η γιαγιά η Ζαμπέτα του Ρου φτιάχνε τέτοια φαγητά. Δεν θέλει παστίτσια. Το συνάντησα πριν λίγο καιρό στο Λίτ τη Χαριλάου. Το χαιρέτησα, αλλά εντάξει. Μάκη! Ναι. Όταν θα έρθει 31 του Μάη εδώ πέρα, γιατί θα γίνει μάλλον απόγευμα, θέλω να έρθεις να σε γνωρίσω. Βέβαια. Μου βγάζει πολύ θετική αύρα, να ξέρεις. Ναι, να είσαι καλά, πάλι καρέ μου. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι ωραίος κύριος. Είπε ότι είναι κεφάλας μόνος του. Είπε ότι έφαγε μισή περιουσία στο. Ωραίος. Γαλλική μύτη, σαν τον Αλέν Τελόν, να έχει. Σβιντέσκι πηγούνι, θες να έχει. Τι να έχει. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα από το λεκανοπέδιο του Έσχους, περιπεράς. Ω, καλόσκομα, καλό. Ωραία περάσαμε κάτω, ήρθαμε τριμεράκι. Συγχαρητήρια για το ντάμπλε σας. Να είστε καλά κύριε μου. Κωστή, δεν θέλω να μιλήσω με τον διπλανό σου γιατί θα είμαστε αντίδικοι από εδώ και πέρα. Θέλω να με βοηθήσεις, ρε Κωστή, που ξέρεις την νομοθεσία με τα ραδιοφωνικά. Επειδή ακούω συνέχεια ρε εσύ τη Γαλοπούλα και μετά αυτά δεν τα θυμάμαι καλά και το μαλλί μέσα να βγει το παιδί με πουλόβερ και τα καφάσια μέσα να βγει και το παιδί καφάσια, με μανάβι. Καφάσια, κάτσε να το σημειώσω, καφάσι, το γράφω αυτό, το γράφω. Αυτά και κάτι άλλο, επειδή μια μισή ώρα άκουγα συνέχεια το πονάνε, υπάρχει περίπτωση με ένα καλό δικηγόρο τίποτα να βάλω σεξιστικά, τίποτα να πάρω κανένα φράγκο τώρα που έχει πέσει και πολύ φράγκο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εγώ φταίω που δεν ήρθα να σε κάνω επίσκεψη, εγώ φταίω που δεν ήρθαν. Εγώ φταίω. Μας έχει σπάσει και αυτός που έχει αναλάβει τη μουσική παραγωγή το έχει όσο πρέπει να μας πάει τα νεύρα, ούτε δυνατά ούτε χαμηλά. Να χαρούμε κι εμείς μια φορά, μωρέ. Αφήστε λίγο να χαρούμε, μωρέ. Δεν ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, κύριε. Με βόλε. Βόλε και πόλε. Εσύ με τον μπάσκετ τώρα. Αυτός με τον μπάσκετ όντως τώρα, δεν μπορεί κι αλλού. Δεν μου λες, παιδί μου, οι Ολυμπιακοί τι συζητάνε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ τώρα. Τι συζητάνε. Οι Ολυμπιακοί αυτό ξέρεις, εσύ δεν είναι αμετανόητοι. Φαντάζεσαι τώρα να χάσει ο ΠΑΟΚ, το ίδιο πράγμα είναι, να χάσει ο ΠΑΟΚ του χρόνου το ποτάθλημα. Αμετανόητοι, δεν είναι. Δεν αλλάζει. Θα τους σκίσουμε. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις τώρα τι. Ναι. Παραδέχεσαι τώρα.
Λοιπόν, παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλή δουλίτσα πάλι, καρέ μου, να σε καλά. Και Κωστή, θα σου μιλήσω και το μεσημέρι, θα προσπαθήσω. Μήπως μπορέσω και κάνουμε τίποτα εκεί με τα νομικά, ψάχτω και εσύ. Κάνε και ρεπορτάζ. Θέλω ρεπορτάζ να μου πεις πόσα φουγκράζονται αεξίδες Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Εντάξει, ναι, σου έχω ξαναπεί και την τελευταία φορά. Εγώ προσωπικά έχω τρομάξει με τη δύναμη σε όλα τα επίπεδα. Ναι, είναι δυνατός ο Πάουκ σε όλα τα επίπεδα. Όπως το είπες. Δεν έχουν χρήματα οι άλλοι, κάτι άλλο παίζεται και αυτή η δύναμη και αυτή η όρεξη και αυτό το πάθος και αυτό το τη συνέχεια και αυτή την ηρεμία που έχουν και το αυτό που είπες που έπαιζε που για μένα δεν το πρόσεξα που είπε ότι ο άλλος εγώ θέλω να φέρω τον κόσμο ενώ ο άλλος έλεγε 20 χρόνια τον πρωταθλητή. Μεγάλη δήλωση έκανε ο Ιβάν Σαββίδης. Μεγάλη δήλωση φιλαράκι. Τεράστια δήλωση. Είναι τυχαία πράγματα. Πρέπει και να σταθούμε σε αυτή τη δήλωση. Εγώ λέω θέλω. Τι σημαίνει. Φιλιά άλλη με, φιλιά παλικάρι μου, να σε καλά. Φίλε, δεν είπε ότι τώρα που τα πήρε στα πάνω του την είπε αυτή η δήλωση. Τα πήρε όλα. Λέει, ο στόχος μου είναι να φέρω τον κόσμο στα γήπεδα. Ποιος είναι την οικογένεια, θέλει. Τον κόσμο, γενικότερα, τον φίλαθρο, να πάει στα γήπεδα, να γεμίζει τα γήπεδα, να υπάρχει, να ανέβει το προϊόν. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί είναι έξυπνος, λες. Για να δώσει μια εντολή να μαζέψει. Είναι έξυπνος. Να μαζέψουν όλους τους. Ποιους όλους. Άντε πάλι, παίρνει το πονηρό αυτό το ύφος και δεν μ' αρέσει, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σε ποιους μ' αρέσει. Ο Διτσιράπης μ' αρέσει, ρε φίλε. Κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Πάνι Μιλφάρες. Με το σημειουργική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρπούζη, ε. Πάνι Μιλφάρες. Πάνι Μιλφάρες. Έχεις Διτσιράπη δύο μέτρα παλίκαρο. Έτσι, χωρίς πρωτεΐνη. Αλλά λοιπόν κάπου εδώ κατεβάζουμε τα στόρια. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολη σε 95 και 5 των FM, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίλς Χόργκεσον, τον Σαντίνο Βαραγιάννη. Και έρχεται η ρωσική αρκούδα. Δεν προλάβαινα να τρώμε. Δηλαδή πραγματικά έφρυξα δύο μέρες στην Αθήνα. Το χαιρετούσανε, λες και είναι ταξίεργος όλα τα γυράδικα, όλα τα σαντουατσίδικα. Ξεσγινότανε καζαμπάκα. Πηγαίναμε σε μαγαζιά, καλό σου Ζαΐρι. Τι έχεις φάει, αγόρι μου, εδώ, μαζί με το Πούμα. Έτσι έχουμε Πούμα Αμαζονίου, όχι ότι και ότι. Γιάννης Πάγκος, στις 12 σταματήστε τα ρολόγια, βάλτε αλάρμ, κλειδώστε πόρτες, ανοίξτε ραδιόφωνα, ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Καλό Μπούζο να έχουμε, εμείς τα λέμε το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.